ακούμε. Εντάξει, όλα καλά. Θεωρώ. Πόσο καιρό έχω ένας εδώ απέναντι. Έλαντε. Πολύ καιρό. Είναι, θα σου πω ένα λεπτό. 15 Μαρτίου ναι. ήταν η πρώτη μέρα της lockdown. Των απαγορεύσεων. Ναι. Όχι, πρώτη μέρα των απαγορεύσεων. 22 ήταν το lockdown. Μία εβδομάδα μετά έγινε το. Ναι. Ήταν που ήρθα εγώ στην αρχή και είπαμε. Απρίλιο, Μάιο. Τρεις μήνες ακριβώς. Πιο λίγο. Παρά κάτι μέρα. Δυόμιση μέρες. Και κοντά στι τρεις παρακάτω. Εντάξει, να σου πω, δεν μου έλειψαν τα μούτρα σου. Καλά, ούτε εγώ τα δικά σου. Πραγματικά, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, λίγο μια ηρεμία στο πρόσωπό μου την είχα που ήμασταν έτσι λίγο απομακρυσμένοι. Εγώ έκοψα το κολύριο, να πω την αλήθεια. Τα Ζάναξ τα κόψα. Το Ζάναξ. Είναι λίγο δύσκολο να τα κόψω. Αλλά το κολύριο έκανα μια σχετική οικονομία, την έκανα. Να πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Βέβαια, με αυτό που έγινε τώρα, εντάξει, τα λέγαμε και από τηλεφώνου. Στην ουσία, τι έγινε τώρα με αυτό. Είναι σαν να τελείωσε το καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή, η ενδιάμεση μεταξύ δύο πρωταθλημάτων διακοπή, ας το πούμε, με την προετοιμασία, με τις. Ναι. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα, ούτε ένας μήνας θα ξεκινήσει το άλλο, έτσι. Νομίζω θα δώσει σκυτάλι το ένα πρωτάθλημα στο άλλο. Και σχεδόν ένα μήνα, σχεδόν ένα μήνα, και σε αυτό το μήνα τι θα έχουμε. Θα έχουμε Champions League και Europa League. Δηλαδή, στην ουσία δεν θα έχουμε σταματημό. Και μετά το επόμενο καλοκαίρι, καλώς εγώ το πραγματικό, θα έχει και Euro. Έτσι. Αν όλα πάνε καλά. Καλά, εντάξει. Αν όλα πάνε καλά. Γιατί άρχισε λίγο να στραβώνει το θέμα. 100 κρούσματα, 97 κρούσματα τις τελευταίες 4 ημέρες. Εσείς 4 δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Από εκεί που είχαμε 2-3 είναι πάρα πολλά. Εντάξει, δεν είναι πολλά, γιατί από ό,τι διάβασα ήταν κάποια ήταν μέσα σε δομές και σε τέτοια. Δηλαδή ήταν ελεγχόμενα. Τα πραγματικά πώς ήταν. Λέγεται στην Ξάδη και το χωριό, Αχινός. Αχινός. Όχι Αχινός. Αχινός. Αχινός είναι ενός φίλου μου το, που πάει το λέγεται. Κουρίο, λέγεται Αχινός. Σοβαρά μιλάς. Ναι, του φίλου μου του Ρικ. Πολλά κρούσματα είχαν εκεί. Κάποια κρούσματα από το εξωτερικό που επαναπατρίστηκαν τέλος πάντων και ήρθαν. Το κάτσε το 15 του μηνός ανοίγουν και τα αεροδρόμια. Ανοίγει το αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ και σε εμάς. Ανοίγουν για τις διεθνείς πτήσεις και τα λοιπά όλα τα αεροδρόμια. Οπότε καταλαβαίνεις, μακάρι ο Θεός να βοηθήσει και να πάνε όλα καλά. Και να μην έχουμε ξανά μαντρώματα και καραντίνες. Εγώ. Γιατί άντε και το Μάρτιο-Απρίλιο την ψιλοαντέξαμε, ξέρω εγώ, αν και λαλήσαμε. Αλλά σκέψου τώρα με 38 βαθμούς, με 40 βαθμούς και 35 βαθμούς, να έχεις τη θάλασσα, ξέρω εγώ, στα 50 χιλιόμετρα και να μην μπορείς να πας, όχι τη θάλασσα, να μην μπορείς να βγεις έξω. Και να είσαι και με το κλιματιστικό, και αυτό υπό περιοριστικά μέτρα το κλιματιστικό. Εγώ θα πω μια αντιεμπορική και αντιοικονομική πρόταση. Όχι πρόταση, τη μ' αρέσει εμένα. Εγώ αν ήταν να μπούμε μέσα. Έτσι να ξανακλειστούμε. Ακούς? Ναι, ακούω. Τι? Θα μ' άρεσε, θα ήθελα το καλοκαίρι να κλειστούμε μέσα. Διότι πρώτον δεν είμαι άνθρωπος της παραλίας και του τέτοιου. Εγώ δεν πάω για μπάνιο, δεν μου αρέσει η θάλασσα. Οπότε. Και θεωρώ το χειμώνα πολύ καλύτερο από ότι το καλοκαίρι, σαν εποχή. Ο κάθε άνθρωπος ανάλογα. Για μένα σου είπα. Ναι, με το τι ζωή βέβαια, κάνει, είναι καταστροφή και για την οικονομία. Έτσι αυτό που λέω. Αλλά δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, λέω εγώ. Ακόμη και να ξαναπάμε, ξαναγίνει αυτό το πράγμα των κορονοϊών, να κλείσει πλέον, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω εγώ, χωρίς να ξέρω. Ή θα πούνε, όσοι είναι να πεθάνουν, θα πεθάνουν. Έτσι θεωρώ. Δεν ξέρω, βέβαια δεν είμαι ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε παίρνω τις αποφάσεις. Δεν μου λες, εκείνο δουλεύει το. Ποιο? Τον Ταλαβέρη και πίνω το μπλε, το ντετόλ, τι λέει εκείνο πίσω. Το πίσω σου, ρε, πίσω σου. Πώς δεν δουλεύει, έλα. Για ρίξτε το λίγο. Σάκο. Γεμάτο είναι. Ρίξτε, πάρτο, πάρτο. Έλα. Εντάξει, έλα. Ρίξε, τι είδες, δύο αράχνες. Είναι σαν να έκανε ο Ματσιούκης πριν εκπομπή. Πω, φτερνίζεται. Αυτό ποιος μου το κάνει, μου το έκανε ο Τσαλτίδης. Άκου. Ήσουν, εσύ ήσουν στον αέρα νομίζω. Ήσουν. Είμαι εδώ πέρα με τα ακουστικά, ξέρεις, όταν βάζεις τα ακουστικά δεν ακούει τίποτα. Και κάνω έτσι, θα στο κάνω live τώρα. Ακούω έναν ψιλοθόρυβο, αλλά λέω τα ακουστικά, λέω. Είναι βέβαια, είναι άσχημο αυτό, να ξέρεις. Για το λαιμό, είναι άσχημο το ντετόλ. Λοιπόν, και γυρίζω, άκου, έτσι όπως είμαι. Άνοιξε το τώρα, την έκανα στη μαλακή. Όχι, το είπα κι εγώ. 2-0. Άστο τώρα, ανοίχτε το παράθυρο. Θα κάνεις από εκεί. Τι έβαλες τόσο, ρε. Ναι, βγάλτε τώρα το τέτοιο. Το προφυλακτικό, βγάλτε. Προφυλακτικό λέγεται, τι να κάνουμε. Βγάλτε. Το έβγαλες κι αυτό. Το άλλο σαλιωμένο. Εκπομπές κάνουν, ρε τρέγια. Τι θέλεις να. Εκπομπές κάνουν και τι πρέπει να βγάζουν τα κρεατάκια τους. Άκου. Είμαι έτσι. Ακούω κάτι τέτοιο, αλλά λέω το. Και γυρίζω, δέσκα. Ευτυχώς δεν με έκανε σαν τον. Και γυρίζω και βλέπω έτσι.
και βλέπω τον Godzilla από πάνω μου έτσι. Και πήρε και αυτό το ντετόλ και έκανε το. Έχω την εντύπωση ότι έριξα πολύ. Τώρα έριξε πολύ, έχει μαραθεί το τέτοιο. Πνίκε, κι εγώ πνίκα εκείνη το βράδυ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά, έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα, είπαμε τον κόσμο. Είπαμε, μωρέ, εντάξει, καλή εβδομάδα. Πολύ τυπικό. Καλού μα φίλου. Πολύ τυπικό. Έτσι. Είδαμε και κάποιου. Καλούς ακροατές κάτω. Ελπίζω να και ακούν. Φίλες, θαυμάστες του Ζάχου. Εντάξει, τι να κάνω, ρε φίλε, είμαι δέκτης θαυμασμού. Τι να κάνω. Και είδες μοντέλο η κοπέλα, έτσι. Είναι μοντέλο η κοπέλα. Δεν τη λες και μοντέλο. Τι οχοχοχο. Εύα! Εύα, κοριτσάρα μου, τι σου λέει αυτό. Εντάξει, λέει, φίλε, βλέπετε. Okay. Ο Αντώνης είναι πιο όμορφος, να σου πω την αλήθεια. Τι, αυτό τώρα τρολάρισα. Τρολάρισα. Ο Αντώνης τη είναι πάρα πολύ στη Σέβα. Κάτσε, ανάποδα τώρα το είπες. Ο Αντώνης της είναι από αυτό που είπες προηγουμένως. Πάρα πολύ. Ναι. Τη σέβα. Λοιπόν, καταρχήν η γυναίκα. Πιο μέτριο εμφανισιακά, αν τα έπρεπε. Ωραία, να φίλε, αυτό εννοώ. Καταρχήν ξέρεις. Έτσι και εσύ που. Ελπίζω να μην ακούει η Εύα. Η Εύα δεν ακούει σίγουρα, άλλο θα ακούει. Αν είχαμε, δεν υπάρχει, στο μηχανάκι ακούει άλλο. Αν είχαμε, ας πούμε, τον άλλον, τον απέναντί μας, τον Χρήστο, και ήταν τη Εύα ο άντρα ο Χρήστο. Θα έλεγα εντάξει, παιδί μου. Καλή είναι για τον Χρήστο η Εύα. Πάρτα! Τώρα, πάρτα εσύ τώρα, που μου τον κάνει ο Ντρέγια. Καλά σε εξηγείτε. Για τον Αντώνη, ναι. Είσαι παιδαράς, πολύ, ναι. Όμορφο, πολύ όμορφο παλικάρι. Είναι ωραίο παλικάρι. Δεν το συζητάμε. Η Εύα είναι μοντέλο η κοπελά. Η Εύα δεν είναι μοντέλο. Ναι, η Εύα, άκουσε. Καταρχήν είδες. Περίμενε, τώρα με κάνεις. Είδες μια γυναίκα η οποία ήταν έξω ούτε. Δηλαδή. Ναι. Ούτε περιποιήθηκε ούτε έκανε. Μα έτσι δεν βλέπεις τη γυναίκα. Άμα είναι να περιποιηθεί. Και η Γεωργία Βασιλιάδου, άμα έβαζε τα κραγιόν, έφτιαχνε το μαλλί και την πλακώναμε στην πούντρα. Μάλλον. Και βάζαμε και το σοβά να πούμε. Και ψηλό και χοντρό σοβά και το άγριο ξύ στο ζαγρέ. Θα την κάναμε κούπα. Θα με κάνει είπαμε, να. Είπαμε, καλή είναι η Εύα. Θα με κάνει να αποστάρω τη φωτογραφία τη Εύα. Δεν σου είπα εγώ την άσχημη. Στο τέτοιο. Η κοπέλα είναι μοντέλο, τι άσχημη. Αλλά για τον Αντώναρο, που είναι παιδαρά, άξιζε μια πιο όμορφη εμφανισιακά. Πώ το μπορεί, παιδί μου. Καταρχήν πρέπει να πάρει μία πιο ψηλή, 10 πόντους τουλάχιστον πιο ψηλή. Εντάξει. Άμα αφορά ίσιο παπούτσι, εντάξει, η Εύα τι είναι την κοπέλα, η Εύα. Άμα αφορά ίσιο παπούτσι, ρε φίλε, θα μας πιάσω... είναι για να πηγαίνει μόνο για τον Μπουγάτσο, κατά κείμερια. Τώρα επειδή είπες, θα το πω και δεν ξέρω αν το έχω πει, είδες τι είπε ο Χρήστος. Μιλάτε λέει γκομενιακά. Καλό είναι και τον γκομενιακό. Εντάξει, θα τα πούμε και τα Άρης Πάουκ και τα Ολυμπιακά. Που έβαλε κανένα κιλάκι, πήγε. Του πήγε. Ομόρφη. Ναι. Ήταν πιο χαλιά, έχει δίκιο, τώρα είναι πιο λιγότερο χαλιά. Εμφανισιακά. Ναι. Είναι σκούρο, είναι παοξάκι. Ρε, ναι, έγινε σκούρη, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σκούρη είναι, ρε φίλε. Μόνο σκούρη. Έγινε, το βράδυ αόρατο είναι. Αυτό δεν βγαίνει το βράδυ γιατί το σταματάει, ναι, για έλεγχο κάθε 10 λεπτά. Άκου τώρα. Καταλάβες. Άκου τώρα. Ελπίζω μάλιστα να μην με ακούει αυτή που θα. Ναι. Ονόματα δεν λέω ποτέ. Ναι. Τα είχαμε μία κοπέλα. Ναι. Ακούς. Ναι. Μία πολύ, πολύ μικρό. Τότε ήμουν 30, αυτή να ήταν 23-24. Τώρα είναι διαφορά, τότε δεν ήταν διαφορά, έτσι. Λοιπόν, άκου. Τα χαλάω με αυτή την κοπελίτσα. Α, στο μεσοδιάστημα υπήρχε μια κοπέλα που της άρεσα. Εγώ όμως ήμουν με μια άλλη, έτσι. Λοιπόν, εφόσον τα χάλασα με αυτήν. Λοιπόν, εντάξει, τότε το έριξες πολύ κεφάλα. Εφόσον τα χάλασα με αυτήν, λέω, άκουσε, άκου. Λέω, εντάξει, θα σου δοκιμάσω, λέω. Ναι. Και πάω, τη λέω και με ρίχνει χιλόπιτα. Εντάξει, λογικό. Μετά βρήκα μια άλλη κοπελίτσα. Και ήμουν μια άλλη κοπελίτσα. Αυτή όμως που σου λέω που με έριξε χιλόπιτα μετά, που πρώτα με γούσταρε και μετά. Ναι. Λοιπόν, όταν με γούσταρε γιατί μου την άλλη, ξαναπροσέγγισε. Ακούς. Μάλιστα. Και. Ναι. Και σε μια φάση ξέρεις αύριο και μου λέει, έλα μωρέ, μου λέει, τι έχει αυτή μου λέει που δεν έχω εγώ. Αυτή και... που σε ξαναπροσέγγισε. Ναι. Μου λέει, τι έχει αυτή λέει που δεν το έχω εγώ. Και απόλυτα ειλικρινής. Απόλυτα. Λέω είναι 7 χρόνια μικρότερη από σένα και είναι 15 πόντους ψηλότερη. Σακάτεψε. Φίλε, έκανε. Μετά με ξαναμίλησε μετά από 1,5 χρόνο. Σακάτεψε. Ναι. Τελικά τι θέλουν οι γυναίκες, δε φίλε. Θέλουν ειλικρίνεια ή ναι. Θέλουν αγάπη και λουλούδια να σκούν δηλαδή και κοροϊδία. Όχι, αυτά που είπα δεν ήταν υπερβολή. Ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη αυτή. Στην είπες, ρε παιδί μου, στα έσα. Αλήθεια είπα. Τσατίστηκε. Ναι. Γιατί τσατίστηκε, μπορεί. Δεν το κατάλαβα. Ήταν 15 πόντους πιο ψηλή αυτή και ήταν 7 χρόνια. Και αυτή τώρα, αύριο μεθαύριο, καμιά φορά ξέρω εγώ άμα θα κάνει σχέση, ναι, θα γινούσε και θα σε έλεγε: κοίτα να δεις, εγώ από σένα θέλω την αλήθεια, άντρας. Ναι, θα μου λες την αλήθεια. Και στόπα, κατάλαβα. Αλλά την αλήθεια για τους άλλους. Όχι για τις άλλες. Άμα λέμε για εμάς τις αλήθειες, μας πονάει, μας πειράζει. Βέβαια αυτή που τα είχα που σου λέω που ήταν Άρης και ήταν Ούφο.
Ήταν μεγάλο ούφο. Για να το κλείνουμε το θέμα. Είναι μεγάλο ούφο. Εγώ προτείνω τον Αντώνη. Μετά το κατάλαβα. Γιατί μετά... υπάρχει λύση. Εντάξει, τρολάρεις τώρα. Εντάξει, τρολάρεις. Επιδιορθώνεται η κατάσταση. Πιανού, του Αντώνη. Ναι, Αντώνη, θα ρίξεις κανένα 2-2,5 χιλιάρικα. Ναι, τι θα γίνει. Και θα τη φτιάξεις λίγο. Ωραία, φίλε. Τώρα μιλάμε, εντάξει, τρολάρει παιδιά ο άνθρωπος. Η γυναίκα, επειδή, η γυναίκα είναι μοντέλο, σας μιλάω, δεν μιλάω γιατί. Είναι επειδή δεν είναι για αέρα, θα σου πω κατηδίαν, φίλε Αντώνη, τι βελτιωτικές κινήσεις πρέπει να κάνεις. Κάτσε να δω, έχει στείλει τίποτα. Για τον Χρήστο δεν υπάρχει λύση. Για τον Χρήστο τι, υπάρχει, φουστάνος. Πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει σωτηρία. Την Μπέλου υπάρχει. Ο Χρήστος ομορφαίνει μόνο τα περνάει καλά, εγώ στο λέω. Για να περάσει καλά, εγώ ξέρω τι θέλει. Το Χρήστο. Ξέρω, 2 κιλά, 4 μπέργκερ, 2 πιτόγυρα, ξέρω εγώ λίγο αρνάκι, περνάει πολύ καλά. Και όντως. Λίγο κατσικάκι, κάνα κεφτές. Μια χαρά, μια χαρά. Κεφτές, τον αρέσει. Κεφτές και δευτές. Αρέσει, πάμε, πάμε, πάμε. Ξεκινάω ο Μάζδα Μανατίδη, συνεχίζει και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό, μια που λέγαμε και για ψητά, έτσι. Να ευχαριστήσουμε την Μάζδα Μανατίδη που ακόμη μια βραδιά είναι βασικό υποστηρικτή εδώ τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδη, ένα όνομα εγγύηση με τι πιο ανταγωνιστικέ τιμέ και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σα ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του, Κοινογιάννη Αμανατίδη και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντηση είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάβη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα Κάρβουνα. Μοναδικές γεύσεις απολαμβάνετε καθημερινά στο στέκι του Κωστή με κοντοσούβλη χοιρινό, κοντοσούβλη κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας, λουκάνικο του χωριού, μπιφτέκι γεμιστό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί η ψυχούλα σας. Σας προτείνουμε και τα σουτζουκάκια του Κωστή, έτσι να τα φάτε. Είναι καρανόστιμα. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 113 στην Νεάπολη, το στέκι του Κωστή βρίσκεται ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τηλέφωνο για παραγγελίες, για να απολαύσετε όλες αυτές τις μοναδικές γεύσεις που σας περιγράφουμε. 2310-620-627, τηλεφωνήστε και τώρα αμέσως. 2310-620-727. Ανδρέα Παπαδρέου 113 στην Νεάπολη και φυσικά όσοι φίλοι είστε από τις γύρω περιοχές εκεί, Παναγία Φανερωμένη, Πολύχνη κτλ. Μετέωρα, έτσι, όλοι από εκείνη την περιοχή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο στέκι του Κωστή για να καραγουστάρετε γεύσεις. Λοιπόν... Ωραία. Να πω κάτι, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, τα διαλύματα θα γίνονται κανονικά, παιδιά, εντάξει τώρα 2, 3, 4 λεπτά και 5 αργότερα δεν παίζει ρόλο, αλλά θα τα κάνουμε τα διαλύματα, δεν γίνεται διαφορετικά, εντάξει, οι άνθρωποι στηρίζουν εδώ το ραδιόφωνο, στηρίζουν και εννοείται εδώ, ότι γίνονται... έτσι, και πρέπει να γίνονται και πρέπει να μπαίνουν, εντάξει, το είχαμε λίγο παραξηλώσει τις προηγούμενες εβδομάδες, η αλήθεια είναι, ντροπή λέει ρε άρρωστος άνθρωπος, λέει ο Χρήστος. Ποιος? Χρήστος λέει ντροπή, λέει αυτά που λέτε άρρωστος άνθρωπος. Σε αγόρι μου άρρωστος, σε αυτό που γεννήθηκες. Άρρωστος, αλλά δεν μπορώ στον αέρα να πω με τι είσαι άρρωστος. Εντάξει, εντάξει. Δεν μου το επιτρέπει το παοξίδικο ήθος μου. Ναι. Εντάξει. Και η ευγενή άμυλα που έχω σαν νέα πολίτης. Ντροπή στα μυαλά λέει. Τέλος πάντων, στα μυαλά έτσι κι αλλιώς δεν είσαι καλά. Δεν κατάλαβα. Εγώ το πιάσα. Τον είπα. Από τότε που γεννήθηκε είναι άρρωστος, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Εγώ ξέρω τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έριξες 2 κιλά, έριξες. Το πέταξα. Το πέταξα, έβγαλε άλλο, αλλά δεν. Έχει μένει εκεί. Σαν τον κάλυψε τον αέρα μένει. Μην το αναπνέει τώρα χωρίς πλάκα, μην το αναπνέει αυτό, ρίξε ένα. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για αναπνοή, να ξέρεις, μην το εισπνέεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν και θέλουμε 2 λεπτά. Θα πω ότι οι γραμμές θα βγουν μετά τις 10, έτσι. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια. Είχαμε την αρχή των play-off επιτέλους στην χώρα μας. Είδαμε την μπάλα να... Στο άλλο, για να δω, για μίλα, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Καλύτερο, ναι, καλύτερο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Και πιο ωραία ακούγεσαι. Λοιπόν, είχαμε αγωνιστική δράση, είχαμε τα παιχνίδια. Και για τα play-off και για τα play-out. Εκτός το παιχνίδι της Ξάνθης, δεν ξέρω πότε ορίστηκε, πότε θα γίνει. Της Ξάνθης με τον Ατρόμητο. Ισοπαλία είχαμε, δεν είχαμε ισοπαλία, μόνο. Η ΑΕΚ. Είχαμε ούτε ο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, σωστά. Είχαμε την νίκη του Άρη το Σάββατο, να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι. Για να κάνω εγώ ένα μικρό σχολιασμό και λίγο έτσι ένα-δύο πραγματάκια να πω. Βέβαια, είπαμε την άποψή μας μετά τα ματς. Βγήκαμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και ο Τάσος, τον άκουσα και τον Τάσο. Να πω την αλήθεια. Λοιπόν, σκασμένος. Ναι, εντάξει, καλά τα είπες. Πραγματικά. Ήσουν δίκαιος δηλαδή, θεωρώ. Δεν το άκουσα όλο, το περισσότερο σχολείο, θα το απείς εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με τον Άρη. Καταρχήν να πω ότι
είναι ένα σχόλιο γενικό που παίρνει λίγο, όχι παίρνει λίγο, ακουμπάει και το μάτς του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι τα τρία τουλάχιστον τα μάτς που, γιατί τα είδα και τα τρία μάτς έτσι, και του Άρη και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, καταρχήν να πω ότι καμία ομάδα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, καμία ομάδα δεν ήταν καλή έτσι. Θεωρώ όμως ότι δεν φάνηκαν οι γηπεδούχοι τόσο καλοί, διότι ήταν και αυτοί ιδιαίτερα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε κίνητρο, ήθελε να κερδίσει έτσι. Το ίδιο και η ΑΕΚ, μεγαλύτερο κίνητρο. Και ο Άρης φυσικά μπορεί να ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, ήθελε την νίκη. Δηλαδή αυτοί που ήθελαν να παράγουν έτσι, και μετά από τρεις μήνες αυτοί είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, ήταν αυτό. Θέλω να πω ότι αν ήταν αντίστροφα τα μάτς, δηλαδή ήταν ΑΕΚ καλά αυτοί εντάξει το κοινό γήπεδο έχουν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Όφι Άρης, πιο πολύ για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί να θεωρώ θα ήταν λίγο διαφορετικά τα παιχνίδια. Δηλαδή φάνηκε περισσότερο αυτός που περίμενε ας πούμε τον άλλον. Έτσι θεωρώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αν κρίνουμε ότι ο Ολυμπιακός έβαλε ένα γκολ και μετά ήταν πίσω, δεν έκανε ούτε μισή ευκαιρία. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε σε 90 λεπτά βέβαια ευκαιρία, έτσι. Δεν έκανε 90 λεπτά. Μία μισό ευκαιρία στα χασομέρια. Στο 94 και στο 93 και μισό. Μισό ευκαιρία. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ λίγο με το παιχνίδι του Άρη. Να πω ότι ο Άρης καταρχήν δεν ήταν καλός, έτσι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ήταν καλός ο Άρης. Απλά έχει την τύχη φέτος ο Άρης να διαθέτει κάποιους παίκτες που από μία ενέργειά τους μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Έχει τέτοιους παίκτες ο Άρης. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτοί οι παίκτες δεν βρίσκονται μόνο στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ λιγότερος, μπορεί να είναι λιγότερος αριθμός στον Άρη, η ποιότητα όμως δεν είναι καθόλου λιγότερη ασχέτως των συμβολέων τους. Ο Άρης ιδιαίτερα, γιατί ήταν και το σχόλιο μου το Σάββατο, θεωρώ ότι στα δύο άκρα της επίθεσης, στους δύο εξτρέμα θέλετε, από τις τουλάχιστον από αυτές που παίζουν από τις 6 ομάδες που υποτίθεται είναι και καλύτερες ηγέτες από τις μεγαλύτερες βάθμους, δηλαδή από τους 12 αντίστοιχους παίκτες θεωρώ ότι είναι στην πεντάδα οι δύο. Ο Φετφατζίδης και ο Πορτογάλος, ο Μπρούνο Γκάμα. Και θεωρώ ότι χάρη σε αυτούς τους δύο παίκτες ο Άρης πήρε το παιχνίδι. Βέβαια και 5-0 έλεγε αυτό το παιχνίδι. Και 0-5 και 4-4, εγώ πραγματικά δεν το δίνω καθόλου και δεν δίνω καθόλου βάση στο αποτέλεσμα. Αυτό που έδωσα βάση και με χαροποίησε είναι δύο πράγματα που είδα και θέλω να τα δω να καλυτερεύουν και στα επόμενα μάτς. Ένα. Αυτούς τους παίκτες που περιέγραψα, τους ποιοτικούς που έχει κάποιος ο Άρης και περιμένει πράγματα από αυτούς, αυτοί να βρουν ρυθμό μέχρι τις 24 Ιούνιου που είναι το μάτς όλη η χρονιά για τον Άρη. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι φυσικά, αυτό που με χαροποίησε είναι ότι ο Άρης είχε δυνάμεις, ενώ είδαμε ο Όφη κάπου σε κάποιο σημείο και μετά τελείωσαν οι δυνάμεις του, ίσως σπατάλησε και στην αρχή ο Όφη. Ο Άρης είχε δυνάμεις μέχρι το 90, έτσι. Ήταν πολύ καλό. Φυσικά και ότι δεν υπήρχε τραυματισμός. Αυτά τα τρία είναι που πρέπει να προσέξει ο Άρης μέχρι το παιχνίδι. Είναι η στόχη του Άρη, θεωρώ, μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένα, όχι τραυματισμοί. Δύο, να φορμαριστούν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι παίκτες που περιμένει να κάνουν τη διαφορά. Και τρία, οι δυνάμεις. Αυτά τα τρία είναι, θεωρώ, τα σημαντικά. Δεν με ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Το ίδιο θα πω και με τον Ολυμπιακό που παίζουμε την Κυριακή. Το ίδιο θα πω και με την ΑΕΚ που παίζουμε. Το ίδιο θα πω και μετά που παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Εμένα δεν αλλάζει η δική μου σκέψη, ούτε ο δικός μου στόχος, τουλάχιστον εγώ. Δεν σημαίνει ότι τον έχει και η ομάδα τον ίδιο στόχο, έτσι. Θεωρώ ότι τον έχει, αλλά εντάξει. Προσωπική άποψη εδώ μεταφέρω. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα τρία σημαντικά για τον Άρη στα επόμενα δύο παιχνίδια, γιατί είναι τα δύο παιχνίδια και μετά είναι ο ημιτελικός, έτσι. Δηλαδή ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ την Κυριακή, Σάββατο, δεν θυμάμαι, στην Αθήνα για τα play-off. Θα έρθει μετά, μεσοβδόμαδα θα παίξει τον ημιτελικό και του κυπέλου. Και μετά θα παίξουμε τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Αυτή είναι η τριάδα των παιχνιδιών. Έτσι πάει. Θεωρώ το σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με την ΑΕΚ, που είναι μισός τίτλος, έτσι. Αν περάσει, είναι μισός τίτλος. Και θεωρώ ότι αυτά είναι τα στατικά, τα τρία, τα βασικά που πρέπει να προσέξει ο Άρης. Τώρα να πω ένα-δύο ακόμη πραγματάκια για το παιχνίδι, για να πάμε και στο διάλειμμα. Και μετά θα μιλήσει εσύ, Τάσο, να πάρουμε. Ναι. Γιατί εντάξει, βλήδαμε και κάποια πράγματα για τη διαιτησία, γιατί ήταν και Έλληνες διαιτητές. Θεωρώ ότι ο Άρης σε μία φάση ευνοήθηκε και σε μία αδικήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Ιντέγε έπρεπε να δεχτεί δεύτερη κίτρινη κάρτα, να πάρει κόκκινη. Ιδιαίτερα στο πρώτο μαρκάρισμα που κάνει μετά τον. Που δεν ήταν βίαιο, που έπεσε και ήθελε να τον βρει. Ο άλλος τον χτύπησε και ήθελε να ανταποδώσει. Το έχει αυτό λίγο ο Ιντέγε, να πω την αλήθεια. Τσατίζεται εύκολα, τον τσατίζω. Κακό είναι αυτό. Ναι, το έχει.
Σκέψου να κάνει καμιά ξερή σε κανένα τελικό. Ναι, 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 δεν το και συζητάμε. Και να μείνει στο κανένα πρώτο τελικό με 10. Δεν χρειάζεται να κάνει ξερή. Εγώ το είπα και το Σάββατο βράδυ. Αν χάσει στον ημιτελικό ή στον τελικό, που είναι και τα δύο σημαντικά. Άμα πάμε τελικό, έτσι. Αυτό που έχασε στο δεύτερο λεπτό, δεν ξέρω πραγματικά. Και αποκλειστούμε ή δεν πάρουμε το κύπελο ανάλογα τα δύο ματς. Αυτό που έχασε στο δεύτερο λεπτό, που του ήρθε η μπάλα, του έδωσε ο άλλος ασίστ. Ο αμυντικός έκανε λάθος, του έδωσε ο ασίστ. Μπέζε με την μπάλα στα δίχτυα και αυτός κάθισε, περίμενε να πιει. Έφαγε μια μπουγάτσα, ήπια ένα κακάο, δύο καφέδες, τρία γουρουνόπουλα και μετά αποφάσισε να κάνει προσπάθεια που δεν τη βρήκε κιόλας. Τέλος πάντων, χάσει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, εκεί ευνοήθηκε ο Άρης, όντως ήταν κάρτα, δηλαδή και σε μια περίπτωση ακόμη μετά. Θεωρώ ότι έπρεπε να βγει, όπως έπρεπε φυσικά κόκκινη κάρτα να δεχτεί και εκείνος, δεν θυμάμαι το. Ο αριστερός μπακ είναι του Όφη, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις, και αυτός μία με το χέρι. Μα λες, ρε φίλε, χτυπάς την μπάλα με το χέρι και κάνεις και έτσι, όχι. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Μήπως πιστεύετε ότι. Τι να πω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Καλά τα πήγε ο διαιτητής, ο συγκεκριμένος αυτό. Φυσικά θέλω να πω για τον Βαγγέλο, ο οποίος ήταν στο τέτοιο, πραγματικά είδα. Μια προσπάθεια να δώσει ένα παιχνίδι τελειωμένο, να δώσει πέναλτι υπέρ του Όφη στο τέλος. Προσπάθεια. Τον κάλεσε δύο φορές στο ΒΑΡ. Προσπάθεια πραγματική. Και τον έκανες να πάει στο ΒΑΡ σε μια φάση που τι να πω, ρε φίλε. Άσε που ξεκινάει από χέρι, που δεν το είδες το χέρι. Γιατί εμείς βάλαμε γκολ με την Λάρισα, τη γύρισε στη φάση ο αντίστοιχος. Τη γύρισε 30 δευτερόλεπτα πίσω, όχι 5 που ήταν αυτό, 30 τη γύρισε πίσω, που όντως υπήρχε. Από μια υποψία φάουλ. Εδώ δεν βλέπεις το φάουλ. Και βλέπεις μετά τον καλείς, τον επιμένεις και αναγκάζεις τον διαιτή να πάει στο ΒΑΡ να δει άμα είναι πέναλτι. Που φυσικά δεν είναι. Αλλά τον αναγκάζεις να πάει. Είναι ο Ευαγγέλου, είναι αυτός που στο ΑΕΚ Άρης, στο πρωτάθλημα, είδες πέναλτι. Σε εκείνη τη φάση, τέλος πάντων. Εντάξει, θέλω να πω, σημάδια είναι αυτά. Αυτά λοιπόν, το επόμενο μάτς είναι ο Ολυμπιακός Άρης. Μετά είναι ΑΕΚ Άρης και μετά είναι Άρης ΑΕΚ το κύπελο. Δεν ξέρω το, αν ξέχασα κάτι άλλο θα πω και εγώ μετά. Okay. Θα πάμε τότε στο πρώτο διάλειμμα, αμέσως μετά θα μιλήσει. Θα πεις και εσύ. Όχι, να πεις και εσύ. Να πεις και εσύ για το Άρη Σόφια, αν το είδες καταρχήν. Δεν το είδα. Δεν το είδες. Γιατί δούλευα το τρίμηνο. Και τώρα σε βλέπω με τα ρούχα της δουλειάς, καταρχήν. Ήρθα κατευθείαν από τη δουλειά. Απευθείας. Ναι. Δεν βλέπεις μέσα στις λάσπες. Μέσα στις λάσπες. Εντάξει. Όλα καλά, δεν πειράζει. Καλά. Είπαμε κάποια στιγμή πρέπει να. Ναι, ρε φίλε, γιατί άκουσε. Να το πούμε, δεν κρυβόμαστε. Γιατί καμιά φορά λέμε λείπει ο Τάσος στη δουλειά, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, ποια δουλειά, ρε φίλε. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν αυτοί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Ενώ τώρα είσαι πραγματικά σε βλέπω λασπωμένος με τα ρούχα της δουλειάς. Ήρθες από τη δουλειά. Εντάξει. Καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε. Θα πιάσουμε λίγο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Και εγώ θέλω να πω την άποψή μου. Ένα-δύο πραγματάκια. Να πιάσουμε λίγο να δούμε τα λάθη, τις αιτίες. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό το αγωνιστικό έκτρωμα που βλέπουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στους 107 και 4 στον FM στο Λίμπερο. Ερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και θα τα συζητήσουμε όλα. Γραμμές θα ανοίξουμε. Από ό,τι υπολογίζω, γύρω στις 10 μετά το διάλειμμα. Έτσι, έτσι. Αμέσως μετά, 10. Μία ώρα στους ακροατές. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Λίμπερο, 107 και 4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή. Ζάχος Ντρούλινγκ απέναντί μου. Τάσος Στρέγιας στο μικρόφωνο. Συντροφιά Παρέιτσα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Οι παλαιότεροι ακροατές το ξέρετε. Οι νεότεροι φίλοι που έχετε συντονιστεί τώρα. Στους 107 και 4 των FM σας ενημερώνουμε πως η συγκεκριμένη εκπομπή ακούγεται καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 11. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής. Μηνυματικός FM κενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54222, μόλις 62 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ το μήνυμά σας. Πάρα πολύ φθηνή τιμούλα. FM κενό, είπαμε, σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54222 και τηλεφωνικά μετά τις 10 ανοίγουμε τις γραμμές μας. Εδώ στο 2310-287 και 3 οχταράκια. Λοιπόν, τα του Άρη τα είπε ο Ζάχος. Εγώ δεν θα διαφωνήσω στα περισσότερα, στα περισσότερα από όσα είπε. Συμφωνώ. Ο Άρης το γύρισε στο παιχνίδι, βρήκε τη δύναμη, βρήκε την ψυχή. Είχε και καλύτερη ομάδα, θεωρώ, από τον Όφη. Και κέρδισε το ματσάκι. Άλλωστε, νομίζω ότι έγινε το αναμενόμενο. Το αναμενόμενο δεν έγινε στην Τούμπα, βέβαια. Αναμενόμενο σχετικά μπορούμε να το πούμε, γιατί. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ απογοήτευσε για άλλη μια φορά σε παιχνίδι με το μισητό του αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Περιμέναμε τουλάχιστον να δούμε τους ποδοσφαιριστές να έχουν περισσότερο πάθος,
να παίζουν με μεγαλύτερη όρεξη, με μεγαλύτερη δύναμη, και δεν θα τους έλεγε κανείς τίποτα αν παίζαν και χάναν. Το να χάνεις όμως μέσα στην Τούμπα για δεύτερη συνεχόμενη φορά με κατεβασμένα τα χέρια και τα σόβρακα, θα πω εγώ, γιατί και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής κατεβάσαν τα σόβρακα στην κυριολεξία, είναι θέμα και είναι πρόβλημα μεγάλο. Είναι θέμα καταρχήν γιατί κάνεις δώρο στον αιώνιο μισητό αντίπαλό σου που σε σένει στα δικαστήρια εδώ και 4 μήνες κατά αυτόν τον τρόπο, και αντί να του δώσεις την απάντηση αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο, να τον ξεσκίσεις, να τον ξεπατώσεις όπως λέμε εκεί στην Νεάπολη, να τον κατατροπώσεις, να τον κάνεις να σκύψει το κεφάλι, να τον κάνεις να βλέπει χαμηλά, να του ρίξεις 3 τεμάχια στο 25, όχι στο τέλος, 3 στο 25 έπρεπε να τον έχεις τον Ολυμπιακό. Μπαίνεις μέσα σαν νιάου νιάου γατάκι, όλη η ομάδα, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς να ξέρουν πού πατούν και πού βρίσκονται, και πραγματικά είδαμε μια αγωνιστική τραγωδία από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ ο οποίος είναι αγνώριστος, από τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει 1000 αγωνιστικά προβλήματα, και δυστυχώς αν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο δεν βλέπω ούτε τη δεύτερη θέση να παίρνει και ούτε να προχωράει και στο κύπελο. Δηλαδή αν πάει έτσι μέσα στο Καραϊσκάκι για τον επαναληπτικό, δεν έχει καμία τύχη. Θα φάει 2 τέρματα, θα φάει 2 γκολάκια, 3 ξέρω εγώ, και θα φύγει. Έλα Ζάχο. Εγώ μαγάρι, ξέρεις, 5 να φάτε που λέει ο λόγος. Αλλά είναι άλλο παιχνίδι αυτό, έτσι. Πραγματικά. Ναι. Είναι άλλο παιχνίδι. Δεν θα άλλο διαφωνήσω. Παιχνίδι είναι. Δεν θα διαφωνήσω. Και μπορεί όντως να φαίνεται ότι είναι Ολυμπιακός. Όχι, φαίνεται, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά είναι άλλο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Και είναι και άλλη ψυχολογία, πάντα τα μάτια του κυπέλου. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά θα παίξουν οι ίδιοι παίκτες. Δεν μπορεί στο ένα παιχνίδι, καλά, στα 2 τελευταία παιχνίδια, να είσαι τραγικός. Δηλαδή ψάχνω να βρω έναν να το δικαιολογήσω εκτός από το Μιχάη το παιδί. Και το... Αυτό είναι, ναι. Ήθελα να πω ένα σχολείο. Και το παλικαράκι που μπήκε, δεν θυμάμαι, Τσόλης, πώς λέγεται ο επιθετικός που έκανε ντεπούτο. Τσόλης. Α, Τζόλ, ταυζήτα, Τζόλης. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάποιον άλλον. Εντάξει, και δηλαδή... στον Άρη μπήκε ένας ανάλογος, ένα 19. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή μιλάμε για ένα συνοθήλευμα, μια τραγική εμφάνιση, ένας τραγικός προπονητής. Που εντάξει, δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Εντάξει, αλλά γιατί όλα τα βέλη πέσανε στον προπονητή. Τον εσύ τι τον έβαλε, τον εσύ τι να κάνει, τι τον έβαλε, δηλαδή, συγγνώμη. Χάνεις ένα μάτσο με οποιαδήποτε αντίπαλο. Ο εσύ τι θα έκαμε, δηλαδή. Εσύ μου λες για τον εσύ τι. Πραγματικά. Γιατί ξεκίνησε με Ελ Καντουρί. Εντάξει, δεν ξέρω. Γιατί ξεκίνησε με Μπίσεσβαρ και δεν έβαλε μέσα, ας πούμε, τον Πέλκα. Συγγνώμη, ο εσύ τι αμυντικό χαφ δεν είναι. Συγγνώμη, χάνεις ένα παιχνίδι άσχετα τον αντίπαλο, μικρό ή μεγάλο. Χάνεις. Δεν ξέρω σε ποιο λεπτό τον έβαλε, 70-75. Στο 70 έκανε 2-3-5 αλλαγές. Χάνεις. Άρα θέλεις έναν επιθετικογενή να μπορεί να δημιουργήσει και έβαλε τον Εσίτη. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν προπονητής δεν είμαι. Και με τον Εσίτη ποιους άλλους έβαλε. Έβαλε τον Ροντρίγκο Κώστα. Ναι, αυτό είναι. Ο κύριος δεν υπάρχω. Για να τα θυμόμαστε. Ο κύριος δεν υπάρχω. Αυτό ήταν ο καλύτερος, λέει. Δεξί μπακ Πορτογαλίας. Δηλαδή, ο χειρότερος πώς είναι, ρε παιδιά, που τα γράφετε και όλα αυτά. Sorry, λίγο. Δηλαδή, λίγο ντροπή, ρε εσείς. Γιατί για να μην λένε τώρα τα λέει εύκολα ο Ζάχος για τον τέτοιον, για επειδή είναι του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω πει για 2 ποδοσφαιριστές του Άρη ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή, για τον ένα τον έλεγα ηθοποιό και για τον Μαντζίνη θεωρώ το παιδί, εντάξει, δεν είναι Αργεντίνος. Θεωρώ πρέπει να είναι από τα Γρεβενά. Να πω την αλήθεια. Βάζει τον Σίτι, βάζει τον Ροντρίγκο Κώστα και βάζει και το παλικάρακι του. Σαν λευκή πετσέτα ήταν αυτά. Και είχε, ξεκινάει, ας πούμε, τώρα την 11η μέσα. Μπορεί να θέλει να αφήνει να πάρει, πάρει αποζημή. Χωρίς Πέλκα. Αποζημίωση. Χωρίς Πέλκα, με το μετριότατο όλη τη χρονιά Μπίσεσβαρ έως κάκιστο και το μετριότατο Ελ Καντουρί. Εντάξει. Και σε αυτό το ματς δεν βάζει μέσα, ρε φίλε, μπουκαδόρους. Δεν βάζει τριπλέρ. Δεν βάζει γρήγορους παίκτες. Και φυσικά σε αυτό το ματς δεν βάζει τον άκμα κορυφή. Θα βάλει Φιντέρσκι. Με αυτό θα ξεκινήσεις. Θα παίξεις με κοντούς. Εγώ από τους δύο το. Με κοντούς θα παίξεις. Το Μπάπριτσα θα με βάζω. Μοιάζει λίγο τον Μπάπριτσα. Δεν το συζητάμε. Τώρα, ψάχνουμε λίγο τις αιτίες. Εντάξει, απαράδεκτη εμφάνιση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, στα μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί έγινα 50 χρονών. Πραγματικά δεν θυμάμαι τόσο κακό ΠΑΟΚ σε 2 συνεχόμενα μάτς σε 3 μήνες με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό το μάτς ήταν καρμπών με το μάτς, το πρωταθλήματος πάλι το 0-1 που έβασε. Θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά έτσι. Που πραγματικά ο ΠΑΟΚ, παιδιά, σε 2 μάτς δεν έκανε φάση. Έκανε μισή φάση.
Φάση, καθαρή φάση, να πούμε, ευκαιρία δεν έκανε. Δεν κάναμε. Δύο μισές ευκαιρίες έκανε και στο πρώτο. Αχ, δεν κάναμε. Τώρα. Εκείνη την παλιά του Μίσερς είναι που δεν την κοντρολάρει. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Έφυγε ο Κάνιας. Έφυγε ο Σάκοφ. Αυτούς που ήθελε ο Λουτσέσκου. Και κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ δεν συμφωνούσαν με τον Λουτσέσκου. Πήρανε Εσίτη, πήρανε Στόχ κτλ. Δύο παίκτες οι οποίοι παίξανε. Ιδίω ο Στόχ έπαιξε μισό μάτς και ο Σίτιν έπαιξε πέντε. Άρα δεν βοηθήθηκαν με τα γραφικά. Μαουρίσιο Βιερίνια από μακροχρόνιο τραυματισμό. Βιερίνια άλλο ένα χρόνο στην πλάτη. Μαουρίσιο και αυτός άλλο ένα χρόνο στην πλάτη. Δεν, δεν τους λες και μικρούς. 34 ο Βιερίνια, 32 ο Μαουρίσιο. Μάτος. Ανύπαρκτος. Πού είναι τα ανεβάσματα του Μάτος? Πού είναι οι σέντρες του Μάτος? Πού είναι οι κεφαλιές αστημένα? Πού είναι τα χωσήματα που κάνει? Πού είναι η διεισδύση που κάνει να βγάλει μια καλή σέντρα? Άλλο ένα χρόνο και αυτό στην πλάτη του, γέρασε και ο Μάτος. Γέρικο άλογο που λένε. Εμείς εκτιμάμε, σεβόμαστε, αναγνωρίζουμε αυτά τα παιδιά γιατί γράψανε ιστορία. Με το πρώτο double που φέρανε, με το πρωτάθλημα, το κύπελο κτλ. Τα τρία συνεχόμενα κύπελα κτλ. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Και αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να δει, επειδή πήρε ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελα συνεχόμενα και ένα double, πρέπει να σταματήσει να διεκδικεί, να σταματήσει να παίζει? Γιατί με αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα το πράγμα. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι το φάντασμα του ΠΑΟΚ. Πέρσι έβλεπε τον ΠΑΟΚ και χαιρόσουν, έλεγε: αυτοί έχουν την οτροπία του νικητή. Χάναμε στον Πανετολικό 0-1 και λέγαμε: ξέραμε τα κερδίσουμε. Με κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, Μάτος λοιπόν άλλο ένα χρόνο στην πλάτη του. Γέρικο άλογο κι αυτό. Ζαμπά, τραυματία, δεν υπάρχει κι αυτό. Βέρμπλουμ, δεύτερη χρονιά κάθεται, ζεσταίνει τον πάγκο. Στόχ, ο κύριος δεν έπαιξε ποτέ. Δεν ξέρουμε γιατί. Πόσο καλύτερο είναι ο Ελκαντουρί από το Στόχ? Δεν το ξέρουμε γιατί. Το Στόχ δεν τον είδαμε πάντως να παίζει. Τον Ελκαντουρί τον είδαμε πολλές φορές. Ο παλιός ο Στόχ ήταν καλός. Εγώ δεν ξέρω ο παλιός Στόχ ή ο καινούριος Στόχ. Εγώ ξέρω ότι Στόχ με τον κύριο Φερέιρα δεν είδαμε στον ΠΑΟΚ. Μία παιχτούρα που στην Τσεχία έκανε παπάδες πέρσι. Παπάδες στην κυριολεξία έκανε πέρσι ο Στόχ. Και ο Ντουάρτε παπάδες έκανε. Δεν ξέρω τι έκανε ο Ντουάρτε, εγώ μιλάω για το Στόχ. Και το συγκρίνω με τον Ελκαντουρί. Δηλαδή, πόσο χειρότερο θα ήταν ο Στόχ από τον Ελκαντουρί? Βάλτε τον να παίξει να το δούμε. Βάλτε τον Μπέλκα, τι μου βάζει τώρα αυτό, το Μπίσεσβα. Ο Μπίσεσβα σέρνεται ολόκληρο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Η ψυχολογία του είναι στον Αδύρ. Βάλτε τον Πιτσιρικά, βάλτε τον Δημητράκη λίγο μέσα. Που στην καλή του μέρα είναι μια ομάδα μόνο του. Βάλτε να τριπλάρει, να τρέξει, να μοιράσει, να διεισδύσει. Να σεντράρει, να σουτάρει, να σκοράρει. Ο άλλος δεν μπορεί, ψυχολογικά είναι ανάπηρος. Έχει πρόβλημα, δεν το βλέπεις. 35 λεπτά σε κάνει πλάκα ο Ολυμπιακός. Μέσα στο γήπεδό σου σε έχει βάλει δύο γκολ. Το ένα τα ακυρώσαν. Ήταν offside. Άλλο ήταν, ναι, ωραία. Σε έχει βάλει γκολ. Σε έχει πάρει τα σόβρακα και τα βρακιά και κάθεσαι και κοιτάς, έχεις πέντε αλλαγές. Το χειρότερο είναι ότι φαινόταν δεν μπορούσε να απειλήσει ο Παπαδάκη. Και λες εκεί όπου ο Παπαδάκη έφαγε τον γκολ και θα ξυπνήσει, θα αφυπνιστεί. Τίποτα. Χειρότερα. Τίποτα. Ο ύπνος παίρνει τα μωρά. Έλειπε και ο Γιαννούλης και ο Ίγκανσον με κάρτες. Βάλε και την απουσία του Κρέσπο που είναι ανέτοιμος. Μεταγραφές ουσιαστικές που να βοηθήσουν την ομάδα δεν έγιναν το καλοκαίρι. Δεν έγιναν και το Δεκέμβριο. Και εδώ που μου λένε τώρα ότι δεν φταίει ο προπονητής. Φυσικά και δεν φταίει εξ ολοκλήρου ο προπονητής, αλλά φταίει και ο προπονητής. Γιατί είναι ο κύριος που παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Και αν θυμάστε το Δεκέμβριο-Ιανουάριο, έκανε δηλώσεις και είπε ότι εγώ δεν θέλω κανένα να μου φέρετε. Απλά δεν θέλω να μου πάρετε κανένα. Δεν σου πήραν κανένα, κύριε Φερέιρα. Δεν σου φέραν κιόλας. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Ένας κάκιστος ΠΑΟΚ, ο οποίος απογοητεύει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δυστυχώς, κύριε Φερέιρα, τον ΠΑΟΚ τον έχετε χειροτερέψει και δεν τον έχετε καλυτερέψει. Και επαναλαμβάνω, δεν ρίχνουμε ευθύνη εξ ολοκλήρου στον προπονητή. Τεράστια μερίδιο ευθύνης έχει και όλοι έχουν και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Βέβαια υπάρχει το ελαφρυντικό της αλλαγής του προπονητή με τον τρόπο που έγινε με το διώξιμο του Λουτσέσκου και τον ερχομό του Φερέιρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει έναν ολόκληρο χρόνο να μην δούμε σημάδια βελτίωσης. Από την αντιπέρα όχθη έχουμε τον Ολυμπιακό που κράτησε τον κορμό του για δεύτερη χρονιά και για πολλούς παίκτες για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πήρε μια παιχτούρα το Βαλμπουένα
που τον κοροϊδεύαμε και λέμε θα παίζει με οξυγόνο. Ο Βαλμπουενά από αυτού που ανέφερε είναι 2 χρόνια μεγαλύτερο, έτσι. Και του βγήκε, λίρα 100, δηλαδή δεν γίνεται ρε Βιερίνια. Από αυτού που είπε του Πάουκ είναι κανένα 35, όχι. Κοντά είναι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια 30, ναι. Δεν γίνεται ρε. Σω είναι 36 ρε, και ο Βαλμπουενά. Να σου παίρνει την μπάλα εκεί πέρα ο Βιερίνια και να τρως γκολ. Εντάξει, οκ, δεν γρινιάζω. Είναι το παράπονο απλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα μου πει λάθο γίνονται, οκ, ναι, εντάξει. Τέλο πάντων. Όχι σε τέτοια μάτσα. Κράτησε λοιπόν τον κορμό του, κράτησε δεύτερη χρονιά τον προπονητή του και αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο έτοιμος από τον ΠΑΟΚ. Και επειδή εμείς είμαστε, όπως θέλουμε να λέμε, αρσενικοί σαν οπαδοί, δίκαια το παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός φέτος. Με τέτοιο τραγικό ΠΑΟΚ, δικαιότατα το παίρνει Ολυμπιακός το πρωτάθλημα φέτος. Άσχετα αν βγήκαν οι δικοί του και κάνανε δηλώσεις όταν ο ΠΑΟΚ περνούσε ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο, μετά δεν ήταν στημένο, μετά ξανά ήταν στημένο το ΠΑΟΚ περνούσε. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις δηλώσεις Καραπαπά, Θεοδωρίδη, Μαρινάκη κτλ. Για στημένα πρωταθλήματα κτλ. Όταν περνούσε ο ΠΑΟΚ τη βαθμολογία ήταν στημένο το πρωτάθλημα. Όταν ο ΠΑΟΚ έπεφτε από τη βαθμολογία και περνούσε ο Ολυμπιακός ήταν καλό το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε κανένας κυρολόγιο του Φεραίρα, δεν υπήρχε κανένας γραμμένος που τους πείραζε. Όλα ήταν καλά. Μέχρι να περάσει ο Ολυμπιακός πρώτος. Οκ, okay, δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, παιδιά. Δεν είναι. Αποφασίστε. Είναι στημένο το πρωτάθλημα. Γιατί αν είναι στημένο το πρωτάθλημα, το οποίο δηλώσατε πάρα πολλές φορές φέτος. Ο κύριος πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς και ο κύριος Θεοδωρίδης, παίρνετε ένα στημένο πρωτάθλημα. Εσείς το έχετε πει. Δεν το λέμε εμείς. Εσείς το έχετε πει με τις δηλώσεις σας. Αποφασίστε λοιπόν τι τελικά συμβαίνει. Όλες αυτές λοιπόν οι αιτίες, οι θετικές για τον Ολυμπιακό, οι αρνητικές για τον ΠΑΟΚ, έφεραν αυτά τα δύο αποτελέσματα. Τώρα, για να ολοκληρώσω και να πεις και εσύ τι θες. Ναι, θέλω ένα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι. Παιδιά, μην παίρνετε μετά το διάλειμμα, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ παιδιά. Είναι. Υποχρεωμένος. Να τελειώσει ο Τάσος, ένα σχολικό και θα πάμε και νωρίτερα στο διάλειμμα για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Έτσι. Είναι υποχρεωμένος να δώσει τη μάχη του στα επόμενα 9 παιχνίδια, 10 με τον δεύτερο ημιτελικό. Δεν ξέρουμε, θα υπάρξει και 11 όταν πάει στο τελικό. Για να αντιστρέψει όσο μπορεί την κατάσταση. Όσο είναι δυνατόν. Να διεκδικήσει δηλαδή τη δεύτερη θέση και την κατάκτηση του κυπέλου. Υπάρχει ένα στόχο ακόμα παρά την άσχημη εμφάνιση. Πρέπει να συμμαζευτούν τα ασημάζευτα, να βρεθεί επιγόντως τρόπος να γίνει ένα ηλεκτροσόκ. Ένα ηλεκτροσόκ πραγματικά, να έρθει η έμπνευση στον οποιοδήποτε έχει επιρροή σε κέρια απόσταση μέσα στην ομάδα και να δούμε ένα πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον Παναθηναϊκό και φυσικά ένα πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι. Στον δεύτερο επανετικό για τον δεύτερο ημιτελικό για το οποίο θα πάει στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που είναι υποχρεωμένος πλέον ο ΠΑΟΚ, έχοντας αυτόν τον στόχο και τη δεύτερη θέση βέβαια, να κατακτήσει το κύπελλο για να σώσει τουλάχιστον τη χρονιά με ένα τίτλο και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτή είναι η στόχη του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να τους πετύχει, αν υπάρχει δύναμη, αν υπάρχει ψυχολογία, αν υπάρχει ικανότητα και από τους ποδοσφαιριστές και από το προπονητή και από το τεχνικό. Επιτελείο του ΠΑΟΚ. Αυτά από μένα. Ωραία, εγώ ναι, τα επειδή είδα το μάτς, έτσι. Ναι. Σωστά αυτά που είπες. Εγώ κέρδος είδα λίγο για τον ΠΑΟΚ αυτόν. Βέβαια θα μου πεις τον γκολ. Κάνει το λάθος ο Βιερίνια, τραβιέται ο Βαρέλα και αναγκαστικά που να τον πιάσει τώρα και να τον πιάσει ο Μιχάη. Καλό τον είδα αυτόν τον Μιχάη, να σου πω την αλήθεια. Τώρα βέβαια. Σε παιχνίδι, δηλαδή άλλο παιχνίδι να είναι να κρίνεται το πρωτάθλημα και άλλο αυτό εντάξει. Και να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, δύσκολα θα παίρνει το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Ως αδύνατο θα έλεγα. Εντάξει, κέρδισε όμως, δε φίλε. Ναι, όχι, άλλο λέω. Άλλο είναι να παίζει ο παίκτης ο νεαρός, γιατί αυτός είναι νεαρός. Έτσι. Άλλο είναι να παίζει ένα ματς που κρίνεται πρωτάθλημα μόνο από αυτό το ματς. Και άλλο τώρα το χθεσινό δεν ήταν τόσο τέτοια σημασία παιχνίδι. Εντάξει. Ήταν καλός αυτός. Το μόνο κέρδος μπορεί να έχετε ήταν καλός σε αυτό το ματς αυτός ο Μιχάη, όσο το δυνατόν. Δεν είδα άλλο ο Κέρσο. Βέβαια, εδώ να πούμε ένα το μικρό σχόλιο ότι αν ο Άρης ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ στα δύο αυτά παιχνίδια και έχανε έτσι όπως έχανε, χωρίς να κάνει φάση όπως αυτά που περιγράφεις, έτσι. Και το ένα ήταν αυτό γκολ και το άλλο ήταν λάθος του αρχηγού του Κιτέκ, θα ακούγαμε τον εξάψαμα. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε και τα μάτια τώρα του Άρη με τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή κρίθηκε τώρα το πρωτάθλημα. Ναι, ο Άρης μην ξεχνάς, ο Άρης είναι ο Άρης των 4 εκατομμυρίων και ο ΠΑΟΚ έχει 30 εκατομμύρια budget, έτσι. 30-40. Σωστό αυτό που λες. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση για το ποιος είναι εχθρός και ποιος είναι φίλος του Ολυμπιακού. Ναι, ρε φίλε, το ότι. Όχι, αυτό είναι σωστό. Μα και εγώ στο λέω. Το ότι δεν θέλει ο Άρης να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ δεν τον κάνει τον ναι, Άρη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Άρης δεν θέλει.
Και εγώ δεν είπα ότι είσαι τσιράκι του Ολυμπιακού. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω στον κόσμο απευθύνομαι. Στον κόσμο απευθύνομαι. Απλά νομίζω ότι όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα γνωρίζει ποιο είναι ο εχθρό του Ολυμπιακού και ποιο είναι φίλο του Ολυμπιακού από τη Θεσσαλονίκη. Μα λογικό δηλαδή, είναι. Διεκδικεί το πρωτάθλημα. Δεν θα είσαι εχθρό του Ολυμπιακού. Δηλαδή τώρα βγουν 50 άτομα, σου λέω εγώ, από την Αθήνα. Έτσι και του ρωτήσουμε, κάνουμε ένα γκάλωπ. Εγώ πιστεύω και οι 50 θα πούνε. Μα εγώ δεν ότι εχθρός του Ολυμπιακού είναι ο ΠΑΟΚ και φίλος του Άρη είναι, του Ολυμπιακού είναι ο Άρης. Εγώ λέω ότι είναι φίλος γιατί δεν θέλει να το πάρει ναι, ο ΠΑΟΚ. Ναι, μαζί σου. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι φυσικά θέλω. Χθες ήμουνα, μάλλον χθες ήμουν με το Χ, γιατί ευτυχώς ανέβαζε δεύτερο γκολ η ΑΕΚ και έκανα μόνο τον ΠΑΟΚ με Χ. Φίλε, όταν παίζει μπάγκερ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚΣ με ποιον είναι. Με την μπάγκερ, δεν είναι. Ναι. Τι σημαίνει ότι είναι μπάγκερ. Και εγώ με την μπάγκερ είμαι. Δεν σημαίνει ότι είναι μπάγκερ. Είναι μπάγκερ για εκείνη τη στιγμή στο μάτς. Γιατί θέλει να χάσει ο Γάβρος. Και οι δύο, και αυτά που είπε εσύ. Και το τελευταίο, για να πάμε και στο διάλειμμα. Οι φίλοι Αριανοί, οι οπαδοί του Άρη. Έτσι. Τουλάχιστον το 85-90% δεν γουστάρουν αυτή τη λυκοφιλία με τον Ολυμπιακό. Όχι, λίγο είπε δεν γουστάρουν τον Ολυμπιακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ λέω ότι δεν γουστάρουν τη λυκοφιλία με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έτσι λες. Ναι, έτσι λέω εγώ. Εντάξει. Μπορεί να είμαι λάθος. 100% λέω... μπορεί να είναι, αλλά εγώ δεν εγώ βλέπω. Μπορεί να υπάρχει λίγο το ποσοστό. Βλέπω, επαναλαμβάνω, η φιλία σε εισαγωγικά είναι αυτό. Ότι δεν θέλουμε σε να πάρει Ολυμπιακό ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ρε. Και λίγο γιατί είναι σημαντικό για μένα. Είναι σημαντικό γιατί ακούμε κάποια πράγματα και ήταν ακριβώς σχολείο μου. Μαζί κάναμε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και είπα ακριβώς αυτό που είπα για τον Ιμπε. Το βλέπω τώρα για τον Οριόλ. Και πραγματικά άσχετα. Αν υπάρχει, αν άλλαξε, θέλω εδώ λίγο την άποψή σου και να πάμε στο διάλειμμα. Αν άλλαξε η FIFA το σκεπτικό της, και εγώ να πω ότι σωστά το άλλαξε και με νόμο και ό,τι θέλετε. Επιδικάστηκε ένα ποσό στον Οριόλ, ακούς. 750.000. Αυτό το είπα για τον Ιμπε, απλά εσύ εντάξει που να το συγκρατήσεις, δεν ήταν και για την ομάδα σου. Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Ιμπε τι διεκδικεί, αυτά τα 750 ξέρεις τι είναι. Είναι το τριετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Ναι, αλλά έπαιξε 10 μάτς όλο και όλα. Όχι. Ο Οριόλ έπαιξε μία χρονιά. Μάλιστα το καλύτερο του μάτς ήταν και μέσα στην Ατλέτικο. Έκανε φαντάζομαι γιατί ήταν και Ισπανός, είχε ένα κίνητρο περισσότερο να παίξει εκεί πέρα. Άλλο σου λέω, αυτά που διεκδικεί, πρόσεξε. Είναι αυτά που δεν δούλεψε. Αυτά που δούλεψε είναι πληρωμένος. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή αυτά που έπαιξε του στον Άρη είναι πληρωμένος. Τι θέλει ο Οριόλ τώρα. Θέλει, είχε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο και διεκδικεί αυτά τα χρήματα. Τα θέλει. Εγώ να πω ότι καλώς τα θέλει. Πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Ο κύριος Οριόλ πήγε μετά σε άλλη ομάδα και έπαιξε. Δεν έμεινε άνεργος λόγω χρόνια, του Άρη. Μάλιστα. Να πω, φίλε, με διώχνει, από τη δουλειά του τον Τάσο. Δεν μπορεί να βρει δουλειά. Είχα 3 χρόνια συμβόλαιο ο Τάσος με το ζαχαροπλαστείο τάδε. Τον κράτησε 1 χρόνο, τα 2 χρόνια. Του λέει τον Μπούλο, εγώ δεν βρίσκω δουλειά αυτά τα 2 χρόνια και δεν μου τα πληρώνει. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι. Εφόσον δεν συμπλήρωσε το τρίτο συμβόλαιό του και έφυγε και πήγε την επόμενη χρονιά σε άλλη ομάδα, δεν ακυρώνεται το συμβόλαιο αφού σου κάνει νέο συμβόλαιο με άλλη ομάδα? Δεν τα ξέρω αυτά, τι να σου πω. Δεν τα ξέρω. Αλλά δεν στο... Για να ισχύσει αυτό που λες. Δεν το ξέρω. Κοίτα, δεν το για ξέρω. Για να ισχύει αυτό που λες. Ούτε εσύ ούτε εγώ είμαστε δικηγόροι, αλλά υπάρχει και κάτι που λέει κοινή λογική και δίκαιο. Και το δίκαιο. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος μετά πήγε λέει και τις ομάδες. Αγωνές και σε μούρθια. Ζεσταφώνει, ξεσταμώνει σαν τα τέρ. Πληρωνόταν. Αυτή η FIFA πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή θέλει να πληρώσει ο Άρης από έναν εργαζόμενο που δεν δούλεψε αυτά που διεκδικεί και δούλεψε σε άλλες ομάδες και πληρώθηκε. Η φοβερή λογική αυτή αυτό το πράγμα. Ανεξάρτητα αν πρέπει να δώσει όχι. Αυτό το παραβλέπουμε έτσι. Ναι. Θέλει να πληρώσει αυτόν το η FIFA, δηλαδή ήρθε μια απόφαση από τη FIFA να πληρώσει ο Άρης έναν εργαζόμενο της, ο οποίος δεν δούλεψε ούτε φράγκο από αυτά, έφυγε από την ομάδα, πήγε, δούλεψε σε άλλες ομάδες και διεκδικεί αυτά που δεν δούλεψε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά. Το 23-10-287-38 για δικό σας. Έτσι. FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας 54-222 θα είμαστε εδώ και παρέα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον νέο τεχνικό διευθυντή. Ναι, θα το πούμε μόλις. Θα το πούμε. Λοιπόν, και θα ανοίξουμε γραμμές. Πάμε στο διάλειμμα, μην το κουνήσετε ρούπι σε λίγο και πάλι μαζί με τις δικές σας απόψεις. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Τάσο Στέργια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα. Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9 έως 11. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Να πούμε μόνο λίγο ένα λεπτό. Υπάρχει μια σημαντική είδηση που κυκλοφορεί από το μεσημέρι. Υπέγραψε ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Όλαφ Ρέμπε.
υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕΠΑΟ για να λάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ήταν το απόλυτο φαβορί για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Το είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό πως κάτι παίζεται. 42 ετών ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής. 1 Ιουλίου θα ξεκινήσει επίσημα στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ και θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Η εθνικότητα είναι? Νομίζω Γερμανός. Νομίζω πέρα με τον Έννη. Ήταν 14 χρόνια στη Γερμανία. Ακολουθείτε εσείς. 14 χρόνια στην Bundesliga και ήταν και στη Wolfsburg και μάλιστα έκανε πάρα πολλές ενέργειες για να έρθει ο Βιερίνια να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Α. Ναι, ο κύριος Ρέμπε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε στις γραμμές. Ξεκινάμε κατευθείαν 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για FM και ενώ το μήνυμά σας 54, 2, 22. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Αντώνης, Αντώνης, λέγω από Σύρα σας παίρνω. Έλα, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, παιδιά, για τον ΠΑΟΚ πρώτα θα ξεκινήσω να πω. Mm-hmm. Εγώ νομίζω η μόνη λύση είναι η αλλαγή του προπονητή. Αυτός ο προπονητής δεν έχει ταιριάξει με τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ light για τον ΠΑΟΚ. Και δεν νομίζω ότι έχει τις τεχνικές γνώσεις, από ό,τι αποδεικνύεται δηλαδή. Τουλάχιστον οι χθεσινές αλλαγές που έκανε ήταν το λιγότερο τραγικές. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής, φίλε. Φταίνε και οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά γερασμένο υλικό. Εγώ θα σου πω ότι έχει και βαριά συμβόλαια, καλέ μου φίλε. Τα οποία επηρεάζουν και στο financial fair play. Να πω λίγο την άποψη. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που λες γερασμένοι, δεν μπορεί οι παίκτες να γέρασαν μέσα σε 6 μήνες. Έτσι. Δεν είναι 6 μήνες. Δεν μπορεί δηλαδή σε 6 μήνες. 6 μήνες είναι. Δεν είναι 6 μήνες από το περσινό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Που είχε... από... 6 μήνες είναι, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε Καρδάση μου, πέρσι τέλειωσε το πρωτάθλημα Μάιο. Και πήρε τον τάμπλ. Μάιο. Φέτος Μάιος 19, Μάιος 20. Είναι ένας χρόνος. Ποδοσφαιρικά ξέρεις τι είναι. Εγώ δεν ξέρω. Ποδοσφαιρικά ξέρεις τι είναι από τα 33 να γίνει 34. Τέλος πάντων, αυτό το ακούω, το λέω τη συνέχεια, γέρασαν. Πάντως σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να αλλάξεις 15 παίκτες και να κρατήσεις τον προπονητή. Έτσι, γιατί αν θες τουλάχιστον να ικανοποιήσεις το στόχο τον έναν που είναι η δεύτερη θέση και τον άλλο το κύπελο, με αυτό τον προπονητή δεν πρόκειται να πάρεις όχι κύπελο, ούτε κυπελάκι παγωτό. Ναι, πρέπει να αλλάξεις και τον προπονητή, αλλά και παίκτες, εγώ λέω. Τους παίκτες θα τους αλλάξεις. Αντώνη, μια ώρα θα κάνω τη λίγο. Άμα σου έκανε ένα από τα δύο θα γίνει. Δεύτερη θέση ή κύπελο, ποιο προτιμούσες? Το κύπελο, βέβαια. Το κύπελο. Ναι, το κύπελο είναι ο τίτλος. Να. Ναι, αλλά... μαζί σου είμαι εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, αλλά δεν μπορείς να διεκδικήσεις στους ομίλους του Champions League. Ναι. Γιατί μου γιατί κανείς ότι θα περάσει στους ομίλους του Champions League? Όχι, αλλά κύπελα έχεις πάρει. Champions League δεν έχεις παίξει. Yeah, θα την κάνω αυτό σε όλους τους παίκτες. Παιδιά, ουσιαστικά. 1-0. Ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ αυτό που ζητάει είναι τους ομίλους του Champions League. Και για οικονομική ενίσχυση. Ρε παιδιά, από τη στιγμή που βγήκε μια απόφαση της FIFA η οποία είναι στην ουσία δικαστική από το δικαστικό τμήμα της FIFA, έτσι, ή θα την προσβάλλετε ή θα την σεβαστείτε. Όπως εμείς προσβάλαμε την υπόθεση της μαϊμού πολυδιοκτησίας, έτσι να προσβάλλετε κι εσείς τις αποφάσεις της FIFA. Δεν έχει σχέση, εμείς δεν είπαμε, εγώ δεν είπα αυτό ρε φίλε, φυσικά. Απλό είναι, ή διαφορετικά πληρώστε. Δεν είναι... Όχι. Άλλο είπα. Γιατί άκουγα πολλούς Αριανούς, έτσι εδώ στις δεν έχουμε βέβαια και πολλούς, ελάχιστοι είναι, αλλά τουλάχιστον που ακούω στα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Έτσι, ελάχιστοι, ναι, ψέματα θα σου πω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί είναι πιο πολύ από τους Αριανούς. Δεδομένα. Στις Σέρες, έτσι, για τις Σέρες μιλάω. Μπορεί και στη Θεσσαλονίκη να περισσότερο. Δεν ξέρω. Μπορεί όλα είναι πιθανά στη Θεσσαλονίκη, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Στο τελευταίο είχες δίκιο, αλλά τέλος πάντων, για πες, για προχώρα και κλείσε με αυτό. Η αποφάση της FIFA. Όχι φίλε, εγώ θα δεχτώ ότι εγώ άλλο είπα. Εγώ άλλο είπα. Άλλο είπα, προφανώς δεν κατάλαβες τι είπα. Δεν είπα εγώ ότι δεν θα δεχτώ ότι θα βγάλει το δικαστήριο. Φυσικά θα δεχτούμε ότι βγάλει το δικαστήριο. Είπα ποιο είναι το δίκαιο.
Δεν γίνεται να ζητάει και τα δύο. Δεν γίνεται. Το λέω. Εμάς δεν μας δίκασανε, Αντώνη. Ωραία, εξήγηση. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολής στο 54-2-20-2 με μόνο 062-62 λεπτά το μηνυματάκι σας. Πάμε. Πάμε, καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Περίμενε, stop. Ο Ηρακλής. Ο ίδιος. Ρε φίλε, μόνο στοίχημα δεν πιάνω, ρε φίλε. Γεια σου, Ηρακλή. Ευτυχώς. Να τα πούμε λίγο. Ευτυχώς που δεν έληξε 2-1 η ΑΕΚ, γιατί θα είχα χάσει μόνο τον ΠΑΟΚ με Χ. Ευτυχώς δηλαδή. Δεν μπορούσε να έληξει 2-1 η ΑΕΚ μέχρι σήμερα να παίζανε. Ναι, έχεις δίκιο. Καφενές. Λοιπόν, να τα πούμε και λίγο γρήγορα. Πάμε, 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 πάμε. Περιεκτική να είμαστε. Πρώτα γρήγορα τον ΠΑΟΚ. Πάμε. Τάσο, ο ΠΑΟΚ είναι, φαίνεται, είναι πασιφανές ότι είναι παρατημένη ομάδα. Πολύ παρατημένη. Η κατάσταση των παικτών είναι θέμα προπονητή. Γιατί και ο Βαλμπουενά που πες πριν, πολύ μεγάλος είναι. Mm. Εντάξει, και όμως παίζει. Το Σαβέσκι το θυμάσαι, το δικό μας κάποτε. Τον Τόνι Σαβέσκι, που δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Όχι, μπράβο. Παίζει. Τρέχει σαν τρελός ο, δεν ξέρω πώς γίνεται, ναι. Ο του Ολυμπιακού. Ναι. Τρέχει. Όπως και να γίνεται. Ναι. Όπως και να γίνεται. Δεν είπα κάτι πονηρό, λέω πώς γίνεται και τρέχει τόσο πολύ. Σαν απομακρυσμένος λίγο και πιο από τα πράγματα, τη γνώμη μου. Πάμε. Εγώ νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο Ιβάνος Αβίδης, έχει δώσει τον ΠΑΟΚ στο γιο του για να παίζει. Καταλαβαίνεις. Δεν διοικείται έτσι μια ομάδα, φίλε μου. Με ποσταρίσματα και τέτοια και μεταγραφές πλάκας. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε άρα, και στα δικά άρα ξέρεις τι λες. Ναι. Ότι πέρσι παίζοντας ο γιος του Σαββίδη πήρε τον double στην Ελλάδα. Όχι, ήταν και άλλο, ήταν καταρχάς ο ΠΑΟΚ πέρσι, είχε ένα Λουτσέσκου. Τη γνώμη μου την ξέρεις για τον ναι, ρε γόρι μου, ο Γιωργάκης δεν ήταν πέρσι, δεν έκανε post στο Instagram. Ναι, αλλά πώς το λένε, εγώ έχω διάβαση από αυτά που διαβάζω και ακούω και από τα ραδιόφωνα τα δικά σας πάνω. Είναι ότι έχει κάνει αυτό με τη μεταγραφή του Εσίντη, την έκανε αυτός προσωπική μεταγραφή. Κοίταξε λίγο, ότι έχουν γίνει εγκληματικά λάθη σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Δηλαδή δεν έγινε μια μεταγραφή το Γενάρη. Με αποκορύφωμα τη φυγή Λουτσέσκου για μένα, που εκεί έγινε ναι. Το μεγαλύτερο έγκλημα, ναι. Και χρονικά αν θέλεις, αλλά και ένας προπονητής που σου παίρνει το πρώτο ντάμπι στην ιστορία σου, δεν του φέρεσαι έτσι, δεν ανακατεύεσαι μες στα πόδια του. Εντάξει, άστο να κάνει αυτόν τη δουλειά του και κάνει εσύ τη δουλειά. Βάρεσε τα φράγκα, που είσαι πολύ καλό σε αυτά, έτσι, αλλά ναι. Άσε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Δεν γίνεται να μπαίνουμε μέσα στα πόδια των άλλων. Ωραία. Αλλά τι να τον πεις τώρα. Έχει βάλει 156 εκατομμύρια ευρώ. Τι να τον πεις τώρα. Μπορείς να πεις τίποτα. Ηρακλή, πάμε στα επόμενα. Μετά το Βόλο, στον τελικό μετά το Βόλο που έγινε στο ΆΚΑ. Ναι. Με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Εγώ καθόμουν στην κερκίδα πίσω από τον Λουτσέσκου. Mm-hmm. Στην 29. Mm. Και έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη φάτσα ρε παιδί μου, ήταν, πώς το λένε, λύσαγε σε κάθε φάση. Έκανε, έδειχνε, έτρεχε. Αυτός που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Είναι σαν τη Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Μία φάτσα, μία γκριμάτσα, τίποτα. Πάμε. Κάνει, κερδίζει το ίδιο. Πάμε στα επόμενα. Άρης και λοιπόν, τι. Λοιπόν. Ας παίρνει τον Ντάμπλε, φίλε. Την ομάδα σου και τον Άρη. Μία ένα γκρίνο αυτό. Όπως τα είδα εγώ τα πράγματα, λοιπόν, Ζάχο, mm-hmm. για το παιχνίδι του ημιτελικού mm-hmm. και λόγω έδρας, δίνω ναι. ένα 60 στον Άρη και ένα 40 στην ΑΕΚ. 60-40, ε. Ναι, διότι η ΑΕΚ είναι στην ίδια κατάσταση αγωνιστικά με τον ΠΑΟΚ. Απλά έχει δύο διαφορές η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Έχει ένα πιο σοβαρό άνθρωπο στον πάγκο που μαζεύει τα σημάζευτα. Και έχει και ένα λιβάγια μπροστά. Που μπορεί να σου κάνει κάτι 60, και να σου πάρει. 60 δίνει στον Άρη δηλαδή. Είναι επικίνδυνος ο λιβάγια. 60 δίνω στον Άρη και 40 στην ΑΕΚ. Γεια σου, Ηρακλή. Και μόνο. Γιατί να διαλέξεις, δεν είσαι. Κοίτα να δεις. Εγώ θα διάλεγα τη δεύτερη θέση. Ωραία. Έγινε. Ωραίος. Εντάξει. Να είσαι καλά. Γεια σου. Τον επόμενο. 23-10-287 και 3 οχτάρια. Έλα. Καλησπέρα, Ζάχο. Και ο Τάσος. Καλησπέρα. Α, Τάσο, τι κάνετε. Καλησπέρα, για χαρά. Κώστας είμαι. Από το Μαχαίρι. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Πάμε. Δεν θέλω να πω προφήτης, αλλά τα έλεγα εγώ. Θυμάσαι έτσι τον είπα τον Τάσο. Ναι. Για τον τρόπο του ζωγράφου που έχουμε, με το ξαναπεί, Τάσο προπολιτή, θα σκοτωθούμε, Τι να κάνουμε, ρε Κώστα. Πώς το λέω.
Το λέω καλοπροαίρετα. Ναι, ρε Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο προπονητής τώρα. Δεν ξέρω να πει την αγόρα μου, ο άλλο που είναι ζωγράφο. Εντάξει, άλλοι το λένε σερβιτόρο, γκαρσόν. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ ζωγράφο το λέω Van Gogh. Εντάξει, είχαμε και. Μπορεί να είναι και ψάλτη. Είχαμε. Πώ το λέγανε τον άλλο, ρε. Ο Van Gogh από του μεγαλύτερου ζωγράφου ήταν. Του Σκιέρ. Α το βάλω εκεί, α πούμε. Πώ το λέγανε ένα που είχαμε. Που το λέγαμε. Που το λέγαμε Σκιέρ. Πώ το λέγαμε του Σκιέρ που τον λέγαμε, ρε. Α, ο τέτοιο λέγαμε. Από φύ. Πώ το λέγανε. Τον θυμάμαι στο Χαρλάου για κάνει σκηνή. Ο Σκιέρ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Εγώ τώρα κόλλησα. Θα μα πει κανένα. Βοηθήστε, βοηθήστε κόσμο. Συνέχισε, Κώστα. Έλα. Τάσο, και θέλω να βοηθήσω το, να πω κάτι για το φίλο Τάσο, γιατί εγώ θα σκάσω εδώ το Μαχάι μέχρι πάνω στην Βαβαρία. Ακούγεται ο καημός μου να πω. Άκουσε να δεις, φίλε, δεν έχουμε καμιά ελπίδα ούτε για κύπελο ούτε για τίποτα. Για τίποτα, ξέχασε το. Θα το δεις πάλι, θα σε πάρω την αμπή. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν είναι προπονητής. Μπορείς να σαν να αυτό εγώ, εσύ που φοράς ένα δεξί και ένα αριστερό παπούτσι, να σου πω, Ζάκο, ή Τάσο μου να πούμε, βάλε δυο αριστερά παπούτσια και περπάτα. Ρε φίλε, θα τα πέσει κάτω. Απλά πράγματα. Οκ, Κωνσταντίνε. Ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα 5 αλλαγές σε 5 λεπτά. Το κάνει αυτό ένας που ξέρει από μπαλά. Θα βάλω το γιο του Ζάκου, πεις εγώ δεν ξέρω αν έχεις παλικάρι ή κόρη, τι έχεις. Όχι, όχι, ανύπαντρος είμαι, Κώστα, ανύπαντρος. Νόμιμα, παιδιά, δεν είναι. Να, σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Και το φίλο μου τον Τάσο να το πω, το παιδάκι του να βάλει και θα πει 5 αλλαγές, 5. Α, κάνω 2-3 στο ημίχρονο, έχω κι άλλες 2 στο δεύτερο, να κουνηθώ. Έτσι κάνει κάποιος που ξέρει μπαλίτσα. Λίγο, εγώ δεν ξέρω μπαλά, παιδιά. Αλλά λέω τον καημό μου, θα σκάσω, ρε γάμο. Πώς τον κρατάει, μόνο εσύ θα σκάσει. Είναι και μεγάλη αποζημίωση, ρε φίλε. Η αποζημίωση. Ναι. Και η δικιά μου αποζημίωση, ξέρω πόσο μεγάλη είναι. Κοίταξε τώρα, παιδιά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καλά τα λέμε, αλλά χάθηκαν πολλά χρήματα. Κάτσε, ρε Κώστα, λίγο να ακούσει. Κάτσε λίγο να ακούσει. Χάθηκαν πολλά χρήματα με τον κορονοϊό. Χάθηκαν πολλά χρήματα πάλι τώρα με άδειες κερκίδες. Χάθηκαν πολλά χρήματα από χορηγούς και διαφημίσεις. Δεν μπορεί να έχεις και ψηλά συμβόλαια, να έχεις χάσει και ένα κάρο χρήματα, να δίνεις και αποζημίωση αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν αντέχει να το κάνει αυτό ο Ιβάν Σαββίδης και το επιτελείο του. Αν αντέχει, ας το κάνει. Τάσου μου, εγώ και εσύ θα τα λύσουμε αυτά. Όχι, αλλά εγώ και εσύ πρέπει να μιλάμε λογικά. Ναι, να μιλήσουμε και κάτι, να σου πω το και θα κλείσουμε αυτό. Ναι. Γιατί έχεις κόσμο. Άκουσε να σου πω τι έγινε και θα το καταλάβεις και ξέρω, ξέρεις ποιος θα πήρε τα λεφτά, φίλε, και ήρθε αυτός εκεί. Στην σου πω την τρία, την καταλάβεις. Χοντράζει βάλω γιατί εγώ είμαι πολλά χρόνια μετά. Σου έχω πει και άλλη φορά, θα σου πω ποιος είμαι στο τέλος. Άκουσε με τι έγινε. Μπράγκο, μαζί με το φίλο αυτόν που του λέτε εσείς, εγώ δεν το λέω τώρα, καταλάβαστε. Φίλε τη, τι ήταν ωραία τη δουλειά. Έλα, εντάξει τώρα, άστο Κώστα. Κώστα, δεν μπορούμε να ακούγονται. Κώστα τέτοια στον αέρα, εντάξει. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε όλα αυτά, εντάξει, φίλε μου. Έγινε, Κώστα, εντάξει, δεν το είπες. Καλό βράδυ, παιδιά. Δεν το είπες με κακή προαίρεση, ας πούμε, αλλά δεν μπορούμε να ακούγονται τέτοια πράγματα δημόσια, έτσι. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Γιάννη, ο Φρίγκερ. Φρίγκερ, εγώ Φλίμπερ το θυμόμαι. Μπράβο, ρε Γιάννα, ρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον φίλο τον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Στέλιος από το Ρόκα, σα είχα πάρει παλιά, είχαμε μιλήσει και στο Facebook μαζί Ζάχο. Έλα, ρε Στελάρα, ναι, κατάλαβα. Έλα, Στέλιο. Πάμε. Λοιπόν, Τάσο, να σου πω ένα πράγμα. Άμα κάτι πίσω τον πάγκο και φωνάξει τον Φερέρα Γκαρσόν, θα γυρίσει. Είναι κρίμα, φίλε, τόσα λεφτά που έχετε δώσει. Είναι κρίμα που ξεφτιλίζονται αυτοί οι παίκτες και κάνετε τώρα και γκρινιάζει για αυτού του παίκτες. Είναι κάτι που δεν με αφορά γιατί είμαι Αριανός. Ναι. Αλλά είναι κρίμα που ο Πάκο έφτασε σε αυτό το σημείο. Μια ερώτηση, φίλε. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ πρώτη τελευταία αγωνιστική κέρδιζε τον Ολυμπιακό, ναι, και έπαιρνε διπλό στην Ξάνθη, θα τερμάτιζε πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Ο προπονητής ήταν ο ίδιος. Με το αν δεν μπορούμε να ζούμε. Γιατί όχι, μπορούμε να ζούμε. Γιατί σου λέω ότι στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο κάκιστος αυτός ΠΑΟΚ με ένα προπονητή που το χειροτέρεψε και δεν το καλυτέρεψε, θα μπορούσε να ήταν μπροστά από τον Ολυμπιακό μία-δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα σου πω εγώ γιατί. Τελικά τι είναι, είναι λιγότερο κακός ο ΠΑΟΚ. Είναι περισσότερο κακός ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Είναι λιγότερο κακός ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Περίμενε λίγο δηλαδή. Θέλω να μου πεις ότι έτσι όπως το λες, άστα αυτό με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν μπορώ να σου αναλύσω αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ για μένα.
Για μένα είναι καλύτερο ο Ολυμπιακό φέτο. Και πώ ήταν ο Πάοκ πρώτο στο πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακό ήταν δεύτερο. Κοίταξε, θέλω να πω και κάτι άλλο που δεν σα αρέσει. Ολυμπιακό, εσύ έχει τον Βόλο, έχει τον Πανετολικό, έχει την Ξάνθη. Άσχετα με την Ξάνθη βγάλατε τα μάτια σα μόνοι σα. Να λέμε την αλήθεια. Αυτά τα λες εσύ, φίλε. Αυτά τα λες εσύ. Ωραία, Στέλιο. Εντάξει. Όχι, δεν σε κλείνω. Πες αυτό που θες. Πάμε στα δικά μας. Πώς είναι δυνατόν να έχω την Ξάνθη και στο τέλος τη τελευταία αγωνιστική και με ήττα με το Ολυμπιακό να φέρω χ εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν. Ωραία, και με τον Βόλο κότε να χάσει το μάτι. Και πέρσι με έλεγε ότι έχω τον Ατρόμητο και η μόνη ομάδα που μου έκοψε βαθμού στον πρώτο γύρο ήταν ο Ατρόμητο. Τελικά αποφασίστε ρε παιδιά. Ποιες ομάδες έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτά που λέτε με τα αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν και δεν ταιριάζουν. Δεν κουμπώνουν. Πώς θα το κάνουμε. Έλα, Στέλιο. Και για μας, φίλε μου, είδες ότι με τον βγήκε ο Ντέγι άλλαξε όλος ο Άρης. Ναι. Εγώ το θέλω τον Ντέγι. Ο Μαντζίνι μπήκε, έτσι. Βγήκε Μαντζίνι, ο Ντέγι. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο ο Μαντζίνι. Έγινε κάτι άλλο. Δεν ήταν. Έγινε ότι τραβήχθηκε μπροστά μόνο στο Λάρσον και έκανε το πιο ωραίο παιχνίδι ο Λάρσον μπροστά. Εντάξει, να μην τρελαθούμε. Η εικόνα του Άρη δεν άλλαξε τόσο πολύ στο δεύτερο. Ήταν καλύτερος φυσικά από το πρώτο, έτσι. Δεν άλλαξε τόσο δραματικά η εικόνα του Άρη στο δεύτερο. Απλά είπαμε έχει αυτούς δύο παίκτες που από το τίποτα μπορούν να κάνουν γκολ. Έτσι, ένα φάουλ το έκανε μπανάνα. Δηλαδή, τέτοιο γκολ δεν νομίζω το δεύτερο γκολ του Μπρούνο Γκάμα, έτσι. Και μετά το τρίτο ήταν και εκείνο ποίημα. Δηλαδή, δεν άλλαξε δραματικά η απόδοση του Άρη στο δεύτερο. Ήταν καλύτερος, είχε πιο πολλές ανάσες από τον Όφη δεδομένο, αλλά μέχρι εκεί. Έλα. Και για μια ακόμα φορά κλείστε τα αυτιά σας του τι λέγονται εξαγωνιστικά. Τίποτα, η προσοχή όλων είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έτσι. Μπράβο, αυτό, έτσι. Τίποτα άλλο. Παιδιά, σας ακούω, είμαι στη Γερμανία αυτό το διάστημα, έφυγα από το Ρόκαστρο. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σου, Στέλιο. Να είστε καλά. Οι φίλοι που είναι στην αναμονή τρεις, θα τους ακούσουμε. Ωραία. Μετά διάλειμμα και μετά πάμε στο τελευταίο. Μήνυμα Σαββίδη, σε τηλεδιάσκεψη με στενούς συνεργάτες που υπήρχε σήμερα. Ο ισχυρός άντρας του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, επισημάνοντας πως όλοι θα αξιολογούνται ως το τέλος της σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι στηρίζει προπονητή ως το τέλος της σεζόν, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Το μήνυμά του είναι λοιπόν, και παίρνουμε τις γραμμές, το φάρμακο για την ήττα είναι η νίκη. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Κρίνεστε άπαντες, λέει, μέχρι το τέλος της σεζόν. Βέβαια και κάποιες πληροφορίες και κάποια δημοσιεύματα από μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ στέλνουν τον Βλάντα Νίβιτς πίσω στον ΠΑΟΚ. Κάποια δημοσιεύματα λέω, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποδεχτεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Απλά κυκλοφόρησαν από το πρωί κάποια δημοσιεύματα που θέλουν οι Ισραηλινοί να στέλνουν πίσω στον ΠΑΟΚ τον Βλάντα Νίβιτς. Εγώ λέω ότι είναι πολύ δύσκολο με το χαρακτήρα και τα όσα έγιναν με τον Βλάντα Νίβιτς και τη διοίκηση να επιστρέψει ο συγκεκριμένος προπονητής. Για να δούμε τι θα δούμε όμως. Πάμε στους φίλους στην αναμονή και να κάνουμε και το διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Καλησπέρα, φίλε μου. Μανώλη στο όνομά μου. Γεια σου, Μανώλη. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω σας, παιδιά, τηλέφωνο. Από πού μας ακούς, αν επιτρέπετε, Μανώλη. Και καλώς όρισες. Εξωτερικό, Γερμανία. Ωραία. Σ' ακούμε. Άμα θέλεις να μας λες και την ομάδα σου, αν και θα το καταλάβουμε λίγο πάνω. Νομίζω πάνω. Παοκτσής είμαι. Ωραία. Βλέπω και εδώ, είμαι κοντά στην πόλη του Ντόρτμουντ, ας πούμε, 40 χιλιόμετρα από το Ντόρτμουντ. Mm-hmm. Και βλέπουμε και τον παικταρά του Χούμλες που παίζει μπάλα στα 35 του. Και μην ξεχνάμε, παίζει στην Bundesliga, που οι ανάσεις στην Bundesliga είναι τρεις φορές μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Βέβαια. Άρα και ο Βαρέλα μπορεί να παίξει μπάλα, και ο Κρέσπο μπορεί να παίξει μπάλα, και ο Βιρινιά μπορεί να παίξει. Απλώς κάτι γίνεται τώρα. Και μέσα τώρα το τι γίνεται το ξέρουν αυτοί. Ωραία. Ίσως οι παίκτες να μην τραβάνε, ίσως να θεωρούν τη δεύτερη θέση σίγουρη, κάτι να θεωρούν σίγουρο και να κάνουν τον προπονητή να απελπιστεί, να σηκωθεί, να φύγει. Που μακάρι να φύγει, να τα παρατήσει και να φύγει, αλλά αυτός δεν του κουνάει ρούπι. Τώρα εγώ, άμα ήμουν κύριο Σαββίδης, θα τον αποζημίουν. Τόσα και τόσα λεφτά χάθηκαν. Άμα χαθούν ένα 2-3 εκατομμύρια δεν έγινε και τίποτα. Εγώ θα τον έδιωχνα, παιδιά, τον προπονητή, όταν αποκλειστήκαμε, συγγνώμη, από τη Σλόβαν ακόμα θα τον έδιωχνα. Γιατί εκεί χαθήκαν 20 εκατομμύρια. Δεν επιτρέπεται αυτός ο ΠΑΟΚ να αποκλείεται από τη Σλόβαν. Λοιπόν, κάτι πήγες να πει, συγγνώμη. Όχι, λέω, υπάρχει το financial fair play. Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν γίνεται.
Γίνεται, δηλαδή, αλλά είναι, θα πάει ακόμη, θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Έτσι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι φέτος, εκεί πέρα στην ομάδα μας γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος. Γιατί και μέχρι πριν 3 μήνες, 4, είχε βγει κάποιος μέσα από την ΠΑΕ και είχε πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό το, πώς το λένε, το fair play. Το financial fair play. Το έλεγε και το ακούσαμε και από τον Λίμπερο και από άλλους αθλητές, ακούσαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μανώλη, τώρα εντάξει, και ο, πώς λένε, ο υπάλληλος του ΠΑΟΚ είναι, τι ήθελες να σου πει, είπες κάποιος μέσα από τον ΠΑΟΚ, τι ήθελες να σου πει, υπάρχει πρόβλημα. Ήταν, είχε με τα οικονομικά είχε αυτός ο κύριος. Ναι, τι, εγώ δεν λέω, ναι, μπορεί να σου είπε ψέματα, γιατί το βρίσκεις παράλογο. Εδώ οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ σου έλεγαν, φίλε, ότι δεν Για το χθεσινό παιχνίδι με βάζει αλλαγή όταν χρειάζεται, βλέπουν ότι την άμυνα του Πειραιώτη δεν μπορείς να την περάσει με τίποτα. Τι θα ζητήξει εκεί πέρα, ή ένα σουτ με το Στόχο ή με το Βιερίνια, να το βάλεις το Βιερίνια πίσω από το σεντερφόρ, ή θα ζητήσεις έναν μπουκαδόρο που να έχει το 1-1, θα βάλεις το Λάμπρου. Δεν θα μου βάλεις τον Πιτσίρικα σε αυτόν τον αγώνα. Λάμπρου ήταν στην αποστολή. Ήταν στην αποστολή. Ναι, έχεις δίκιο, Μανώλη. Απάντησε μου λίγο σε αυτό. Το κύπελλο βγάζει απευθείας σε ομίλους. Όχι, είναι πέμπτη. Όχι, όχι. Παίρνεις την καλή θέση, παίρνεις σαν να βγήκες τρίτος. Παίρνεις το καλό. Ναι, ξέρω, δεν ξέρω. Europa League. Βγάζει την καλή θέση στο Europa League. Βγάζει την καλή, επειδή. Ένα. Για να σώσουμε την κατάσταση. Εντάξει, είναι να σε καλά. Να σε καλά, οι απόψεις διήστανται 2-1 προηγείται η δεύτερη θέση. Και καλώς όρισες σε... Ναι, να σας ακούμε. Και σαν ακροατής στην εκπομπή. Έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου. Καλησπέρα, για χαρά. Καλησπέρα. Πήρα να κάνω μια ερώτηση καταρχήν. Δεν θέλω να πω την άποψή μου στον αέρα. Ναι, ό,τι θες. Έχει εκπομπή αύριο 6 ώρα το πρωί που πάω το Μανολάκι. Ναι, βέβαια. 6 με 8 με Τσίψιο. Με Τσίψιο. Παπαδομανολάκη με οι δύο κοστάδε. Και... Είναι μουσική εκπομπή, τι ακριβώ. Όχι, είναι πρωινάδικο. Πρωινάδικο, επειδή είχα συνεχίσει με τον Πατμανίδη για αυτό το πέρα. Αυτό... ο Πατμανίδη από φέτο κάνει με τον Κόλκα. 10-12. Τώρα το πρόγραμμα. Και ο Μπάτμαν είναι φίλη μου. Ναι, ναι, φίλε. Φρέντο Κωνσταντίνο, έτσι, έτσι λέει. 6-8 είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη. Δεν αυτό, έτσι. Ναι, και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Μετά είναι ο Τσατσαρός, ο Κωνσταντής, τον καρτάσι μας εδώ πέρα, 8-10. Ναι, την πρώτη, ναι. 10-12 είναι ο Κόλκας με τον Μπάτμαν. 12-2 είναι ο κύριο Τσαλτίδης με τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν το πρόγραμμά σας. Τον Τσαλτίδη δεν μπορώ να τον ακούω. Καλός άνθρωπος, γιατί, τι σε έκανε. Πάω ξέρεις από την κατάσταση. Κύπελο, 2-2 και είναι. Πάρετε την παρά τα χέρια του Γιωργάκη. Ωραία. Ακούστηκες, φίλτατε. Να σε καλά. Θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Να σε καλά, να σε καλά. Χαρά. Οι δύο φίλοι στην αναμονή και πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα. 2-2. Να τους, ναι, ορίστε. Εσύ θα απαντήσεις πρώτο στο δίλημα. Γεια σου, Χριστέ. Δεύτερη θέση ή κύπελο. Ο Χρήστος είναι σοβαρός. Δεύτερη και κύπελο. Όχι, ρε φίλε. Ωραία. Ωραία απάντηση, ρε φίλε. Και εγώ θέλω και την Ντενίς Ρίτσαρντ και τη Μαλάκδα Καρύδη. Και τις δύο. Σου λένε μία, ρε. Μία. Διάλεξε. Μία διάλεξε. Ναι. Ένα από τα δύο θα γίνει, σου λένε. Μη σου πω και κανένα που δεν θα γίνει. Σου λέω μία από τα δύο. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο τελικός θα είναι πάλι ΠΑΟΚΑ και του κουβαλήσει ο Μάνταλος τέταρτη φορά. Ρε, εσύ μπορεί να παίξει τελικό και να μην το χάσει. Σου λέμε, θα πάρεις κύπελο, σου λέει το Τζίνι, ναι. Μία ευχή. Ή το κύπελο θα σου δώσω, ή τη δεύτερη θέση. Ένα από τα δύο. Διάλεξε. Έτσι το πας. Ναι, για να δω την προτεραιότητά σου. Όχι, δεν απαντάω. Όχι, θα απαντήσεις. Θα απαντήσεις. Στη Μάντσεστερ μου λες το κύπελο. Στη Μάντσεστερ το κύπελο μου λες. Κύπελο και Europa League. Γιατί δεν λες να βγει Champions League. Το λες γιατί άμα βγει, πάρει το UEFA, βγαίνει Champions League αυτόματα. Αν δεν έβγαινε.
Κοίταξε το Europa League και το κύπελο Αγγλίας είναι ο πιο παλιός θεσμός από όλα, ρε. Άλλη Αγγλία έχει τώρα, πλάκα κάνεις. Ωραία, γιατί μάτσε να πάρει το κύπελο ή να βγει Champions League. Να πάρει το κύπελο, να βγει Champions League. Ναι, ένα από τα δύο. Για πες μας. Το κύπελο για να φτάσει. Άρα απάντησε και εσύ για τον Πάο. Κάσε, κύπελο είσαι. Προχώρα. Άσε δεύτερη θέση. Τι περίμενε. Σε έπιασα. Άσε. Την έφαγε. Το τυρί το είδε, τη φάκα δεν την είδε. Προχώρα. Το έφαγα το τυρί. Τώρα θα σε γλεντήσω, περίμενε. Για πες, ρε. Λοιπόν, Τάσο, δίπλα είναι ο Τάσο. Έλα, ναι, πού ήθελε να. Τάσο, άκου τώρα, τώρα τι θα δει. Δίπλα σα, με στο χώρι. Περίμενε. Σέματα, από το 85 Τάσο το πρωτάθλημα, το επόμενο τίτλο ήταν το 2001. Έτσι, μεσολάβησαν 16 χρόνια. Ναι. Μεσολάβησαν. Μετά πήραμε το, με τον Άρη το κύπελο, από το 3 ξαναπήγαμε στο 17 στο κύπελο. Άλλα 14 χρόνια. Ναι. Σωστό. Σωστό. Σύνολο 30. Πες το διπλανό σου ότι στα επόμενα 30 θα τρώει κεφαλίδια συνέχεια. Θα πηγαίνουμε στο λευκό πύργο. Σ' ακούει θα βαριόμαστε να πηγαίνουμε. Σ' ακούει δεν θα είναι κάθε χρόνο, θα είναι χρόνο παραχρόνο. Εγώ τι. Εσείς δεν θα πάτε ποτέ. Εγώ. Προφανώς παρότι μου είσαι συμπαθής, προφανώς ακούς με τις μασχάλες. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχω πει. Θα σου πω γιατί 100 φορές είπα εδώ. 100. Ότι αν δεν αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα. Αυτή, δηλαδή, αν μου πεις ότι αυτά τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα θα ισχύουν για τα επόμενα 10 χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή η ΑΕΚ με αυτόν τον άνθρωπο να βάζει αυτά τα λεφτά, ο Ολυμπιακός με αυτά τα λεφτά, όλα έτσι, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ξανά και πρωτάθλημα, θα πάρει τίτλους κι άλλους. Εγώ στο λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά δεν μου απαντάς. Κύπελο ή δεύτερη θέση. Μάλια σε άπειρη γλώσσα. Απάντησε, ρε Χριστό. Όχι, και τα δύο, ρε. Όχι, κλείσω. Κλείστε με, κλείστε με. Πάει. Δεν γίνεται και τα δύο. Σε λέμε ένα από τα δύο, ρε. Άμα εδώ με μέσκασε. Δηλαδή θέλεις, ρε παιδί μου, τέταρτο συνεχόμενο κύπελο και όχι να διεκδικήσεις τους ομίλους του Champions League. Απάντησε. Τον έβαλα με τη Manchester και μου είπε κύπελο. Δεν θέλεις άλλο για τη μία ομάδα που σου αρέσει άλλο. Άλλο για το κύπελο. Κύπελο. Εγώ τον βάζω στη θέση κύπελο. Τρία κύπελο, δύο δεύτερη θέση. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Για τη Manchester, παιδί. Σωστή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Μην παίρνετε, παιδιά, θα πάμε διάλειμμα μετά. Εντάξει, τρία λεπτάκια και μετά ξαναπαίρνετε. Ναι, είναι μικρό. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Διαγράφος. Γιάννης Ατρόμητος. Σωστός. Γεια σου, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Πάμε. Κάτσαμε κι εμείς να δούμε λίγο ελληνικό πρωτάθλημα. Την ομάδα σου δεν την είδες, βέβαια, εντάξει. Την ομάδα σου δεν την είδες. Πότε θα γίνει αυτό, μήπως είδες εσύ που είσαι και αυτό. Η ομάδα μου φέτος δεν βλέπετε, να ξέρεις, ούτως ή άλλως, έτσι. Έχουν πονέσει στα μάτια μας. Καλά, εντάξει. Είναι κάκιστη φέτος. Πάντως τα δύο παιχνίδια που είδα, το ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ, ήταν ποιοτικά πολύ, δηλαδή κάτω του μετρίου. Χάλι μαύρο ήταν, φίλε. Του Άρη ήταν λίγο καλύτερο γιατί είχε 4 γκολ και είχε και 2-3 φάσεις περισσότερο. Μην νομίζω ότι ήταν. Δεν το είδα. Παιδιά, αναμενόμενο ήταν. Μετά από τόσο. Βάλε να δεις τα highlight. Δεν περιμέναμε να δούμε τώρα και τίποτα. Αλλά και αυτό το χάλι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Από τα πιο αδιάφορα, πώ να σου πω, ρε παιδί μου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό τη ζωή μου. Αυτό και το προηγούμενο στην Τούμπα. Δηλαδή θέλω να τα ξεχάσω χθες. Όχι γιατί έχασα. Όχι γιατί έχασα σαν ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί ρε φίλε δεν έκανα αχ! Αχ! Δεν έκανα ένα αχ! Να σκοθώ να πω αχ! Γκολ δεν μπήκε ρε δοκάρι. Πού σου να κάνω, ξέρω εγώ κάτι. Να χτυπηθώ ρε, να χτυπηθώ σε αυτό γιατί δεν έβαλα γκολ. Να κάνω μια φάση, δύο, τρεις. Δεν έκανε. Πέντε τελικές ο ΠΑΟΚ δεν έκανε σε δύο μάτς του Ολυμπιακού. Τι πέντε. Μια μισή τελική έκανε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πήγε ο Βιερίνη από το κέντρο να βάλει γκολ. Τόσο απελπισμένη είναι η ομάδα. Από το κέντρο. Πήγε να βάλει τον καλύτερο τερματοφύλακα του πρωταθλήματος στο ΣΑ. Πήγε να το βάλει γκολ. Διαφωνώ. Έξυπνο ήταν αυτό. Έξυπνο ήταν αυτό. Για τον καλύτερο τερματοφύλακα. Άσε ρε φίλε που ήταν έξυπνο. Αυτό φανερώνει, ότι δεν έχω λύσεις να κατεβάσω την μπάλα, να κάνω μια σωστή επίθεση, να μοιράσω εκεί που πρέπει, να σεντράρω, να μπουκάρω, να σουτάρω, να σκοράρω. Και βαράω να βάλω γκολ από το κέντρο. Τι λες τώρα, ρε Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα. Η κίνηση του Βιερίνια ήταν έξυπνη συγκεκριμένη φάση, μην επιμένεις. Εντάξει. Okay, εντάξει. Το τέρμα, η κίνηση του Βιερίνια έγινε γιατί τον είπε ο Λάμπρο από τον πάγκο Βάρα. Εμένα άκου τι σου λέω. Ο Λάμπρο τον είπε σουτάρε. Ο Σά είναι ένας μέτρος προς καλός τερματοφύλακας, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Στα δε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ κάνει σε κάθε μάτσο και προχθές έκανε λάθος. Μέχρι και χθες έκανε λάθος. Προχθές μάλλον την Κυριακή. Σε μια σέντρα εκεί του. Στο τέλος του. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο. Του Μάτος. Του έφυγε η μπάλα από τα χέρια
Άμα ήταν και ναι, κοντά, ναι, ναι. Έρθατε, σε κάθε μάτς με τον Μπάουκ, δηλαδή στα μάτς με πίεση, κάνει λάθος. Καλός τερματάς. Γενικά είναι καλός τερματοφύλακας. Ναι. Καλός τερματάς. Θεωρώ ότι αν ήταν στον Άρη ο Σα, δηλαδή με άλλη άμυνα, με άλλη τέτοιο και με αλλιώς φυρίζουν τον Άρη, αλλιώς τον Ολυμπιακό, θα έβλεπες ένα διαφορετικό τερμα. Θεωρώ ότι έχει πολλές αδυναμίες. Είναι και άλλοι στόχοι τώρα στον Άρη. Ναι, όχι, λέω αλλιώς φυρίζουν τον Ολυμπιακό, αλλιώς φυρίζουν τον Άρη. Έτσι, λογικό είναι περισσότερο σπάνιο. Αφού το είπε και ο φίλος την προηγούμενη εβδομάδα. Έλα ρε σε μίσμα. Μα ο Ολυμπιακός δύο πέναλτι στο 12 δεν έχει. Δεν έχει πάρει ποτέ. Ευνοείται ο Άρης. Με τον Παναθηναϊκό κιόλα. Με τον Παναθηναϊκό. Για να πω κάτι που λιθαβολούν όλοι τον προπονητή, ότι είναι άσχετος και όλα αυτά. Καταρχήν είναι σίγουρα την πρώτη ευθύνη την έχει ο προπονητής. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Το είπε και μόνος του έτσι. Μιας ομάδος. Δεν μπορώ να πει κάτι άλλο. Καταρχήν πάρα πολλοί, επειδή άκουσα και χθες ράδιο Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί λέγανε ότι τι είναι αυτά που λέει, ότι παίρνω την ευθύνη και τι να την κάνουμε την ευθύνη. Νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερο και πιο τίμιο να βγει και να πει, παραδείγματος χάρη. Στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, έκανε ένα λάθος ο Γιαννούλης και μπήκε τον γκολ. Και στο χθεσινό παιχνίδι έκανε λάθος ο Βιερίνια και μπήκε πάλι τον γκολ. Με αυτό που λέει ότι παίρνω εγώ την ευθύνη, φυσικά και καλύπτει τους παίχτες του και μπαίνει μπροστά. Και είναι μάγκας που το κάνει αυτό, που λέει ότι όλη η ευθύνη είναι δική μου. Εγώ δεν το δέχομαι γιατί αυτό που λες. Και να σου πω το γιατί. Ωραία, έκανε ο Γιάννης τον γκολ. Το φάγε τον γκολ ο Πάουκ. Έκανε και ο Βιερίνια τον γκολ. Το φάγε. Από εκεί μετά ο Πάουκ υπήρχε. Υπάρχει μέσα στο μάτσο Πάουκ. Έκανε μισή φάση να γυρίσει το μάτσο Πάουκ. Είδες εσύ να γυρίσει το μάτι τους γιατί χάνουν μέσα στην Τούμπα από το μισητό αντίπαλο. Ναι, δεν με αφήνεις να τελειώσω όμως. Είδες καμία αντίδραση, Γιάννη μου. Τα ξανάκουσα εγώ αυτά που είπες. Ναι. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Να πω εγώ κάτι. Βεβαίως. Άρα συμφωνείς. Άρα συμφωνείς. Αλλά άκου λίγο κι αυτό. Στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι, λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι ο Φερέιρα δεν είπε στους παίχτες του βγείτε πρώτοι πάνω στην μπάλα, δεν είπε στο Λιμνιό προσπάθησε να περάσεις με τρίπλα 3-4 φορές να πλαγιοκοπήσεις, δεν είπε στο Βιερίνια πρόσεχε τα λάθη, τα εύκολα Βαλμπουενά, είναι παιχταράς. Όλες αυτές τις οδηγίες τις έδωσε. Οι παίχτες δεν τις ακολουθούν όμως. Ναι, φίλε, να σου πω όμως κάτι. Για να γίνουν όλα αυτά που λες, έτσι, για να πάρει την μπάλα ο Λιμνιός. Για να μην κάνει το λάθος ο Βιερίνια, για να παίξει ορθολογικά η ομάδα, πρέπει να είναι στημένη και καλά. Εγώ είδα στα δύο μέτρα να πετάνε την μπάλα στο πλάγιο. Καταλαβαίνεις τι έκτρωμα ποδοσφαιρικό είδαμε χθες. Ότι παίρνανε λάθος θέσεις. Προχθές. Δηλαδή πιστεύεις ότι φταίει προχθές. Ότι ο προπονητής. Ποιος φταίει. Ότι είχαν λάθος. Ποιος φταίει, ρε φίλα, όταν ο παίκτης δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Όταν ο παίκτης δεν μπορεί να κάνει 5 τελικές. Στον τέρπι της ζωής του, της χρονιάς. Ποιος στέει. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι απόλυτη ευθύνη του προπονητή. Οι παίχτες είναι αμύριες. Κατά 70% φταίει ο προπονητής και 30% οι παίχτες, ναι. Αυτό πιστεύω. Εντάξει. Ωραία, για να κλείσω να σας πω το εξής. Επειδή εγώ καταρχήν είμαι κατά τις αλλαγές του προπονητή. Όχι μόνο για το Φερέιρα, γενικώς κατά τις αλλαγές των προπονητών. Mm. Κάνουν, φέρνουν πίσω την ομάδα κάθε αλλαγή του προπονητή και τα έλεγα πέρυσι αυτά και σε φίλους. Και για τον Ολυμπιακό ακόμα. Θα σου πω το εξής. Πέρυσι ο Μαρτίν του Ολυμπιακού ήρθε στην Τούμπα να παίξει το τελευταίο του χαρτί για το πρωτάθλημα και έκανε το έγκλημα για μένα και μετά το παιχνίδι βέβαια το λέω κι εγώ έτσι. Και εγώ μετά χρησιμοποιώ τον προφήτης. Έκανε το έγκλημα να παίξει χωρίς εξάρι καθαρό. Την τριάρα λες που έρχεσαι. Έφαγε τρία ολόκληρα γκολ. Ναι. Βεβαίως. Έφαγε τρία ολόκληρα γκολ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Μαρινάκης θα έπρεπε να τον πετάξει έξω, έτσι, γιατί ήταν για μένα, και για μένα βέβαια, και πριν το παιχνίδι το έβλεπα, απλώς μετά είμαστε όλοι μετά Χριστόν, ότι ήταν έγκλημα να πάει να παίξει την Τούμπα χωρίς αμυντικό χαφ καθαρό. Και έφαγε τρία γκολ. Παρ' όλα αυτά τον κράτησε, τον προπονητή αυτόν, και είδατε φέτος τι παρουσιάζει. Φοβερή ομοιογένεια Ολυμπιακός, παιδιά. Ναι. Απλά εγώ να σου θυμίσω, και να κλείσουμε αυτό, ότι με προπονητή Μάρτες ο Ολυμπιακός πέρασε τρεις γύρους και μπήκε στους ομίλους του Champions League. Και αυτό. Ναι, το ίδιο λέμε. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ομοιογένεια γιατί έχει κρατήσει τον κορμό και τον ίδιο προπονητή. Είναι πολύ βασικό αυτό, παιδιά. Ο προπονητής δουλεύει και κάθε μέρα ναι, μαθαίνει. Το είπα, λάθη, το, είπα αυτό στο, αυτό. Το είπα αυτό 9.30 με 10 στον πρόλογο που έκανε για το μάτς με τον Μπάουκ. Το τι έφταιγε. Ωραία, και Γιάννη, τα είδαμε όλα αυτά. Πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Έτσι. Γεια σου, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε, πιστεύω, το χρόνο για δύο φίλους, με τρεις φίλους ακόμη να ακούσουμε. Τέσσερις. Κάνουμε και τον επίλογο, ναι, ανάλογο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μετά το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, βρίσκεστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Τάσος Τρέγκας και Ζάχος Ντρούλινγκ σας κρατούν συντροφιά για λίγη ώρα ακόμα.
Δύο φίλοι είναι στην αναμονή. Τρεις είναι στην αναμονή. Θα μιλήσετε και οι τρεις. Οι υπόλοιποι, καλοί μας φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Έτσι. Να μας συγχωρείτε για αυτό. Θα τα πούμε όμως αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Γιατί λοιπόν, οι εκπομπές πρέπει να τελειώνουν και στην ώρα τους. Έτσι, έτσι. Πάμε να μην μακρηγορούμε. Έτσι, έτσι. Να πάμε τους τρεις φίλους. Έτσι. Καλησπέρα. 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 Για χαρά. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου. Γιάννη, λέγομαι. Να του πάρεις παίκτες, να φτιάξει μόνος του την ομάδα, να τη διαχειριστεί μόνος του. Σίγουρα δεν θα έχει την εικόνα που είχε φέτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό θεωρώ. Ναι, πάντως ο Φερέιρα είπε Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Δεν θέλω να μου πάρετε καμία μεταγραφή, κανένα παίκτη, ναι, αλλά να μην δώσετε και κανέναν. Ναι, αν έλεγε και διαφορετικά, όμως ίσως και να μην ήταν εκεί που είναι, κατάλαβες. Εδώ το τώρα να σου πω κάτι, αν εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και δεν κοιτάει ουσιαστικά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν φταίμε εμείς, φιλαράκι. Εμείς ακούμε τον προπονητή τι λέει, τις δηλώσεις του. Και σίγουρα, πάντως και πολύ όλοι ξέρουν να πέριξε πολύ την ομάδα και να έπαιξε καλή μπάλα, απλώς. Γιάννη, να σου πω κάτι, φίλε. Να σου πω κάτι, φίλε. Έλα. Με Λουτσέσκου φέτος ο ΠΑΟΚ και με δύο καλές μεταγραφές, για πλάκα θα το έπαιρνε από αυτό το Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Για πλάκα. Εγώ στο λέω. Για πλάκα θα το έπαιρνε. Εδώ κόντεψε το πάρει ο Φερέιρα, ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου δεν θα το έπαιρνε. Για πλάκα. Για να βάλεις γκολ στην ομάδα του Λουτσέσκου, έπρεπε να κάνεις αίτηση, φίλε Γιάννη. Και φέτος και η κουτσή Μαρία γκολ έβαλε. Η κουτσή Μαρία, άστο. Εγώ βασικά για άλλο που ήθελα να πω, λίγο να πικάρω, αλλά και για το εννοώ αυτό που θα πω. Με τον Ουάρντα τι γίνεται ακριβώς? Με ποιον? Εγώ σαν με τον Ουάρντα. Με τον Ουάρντα. Εγώ σαν Ολυμπιακός, ειλικρινά σου λέω αυτό το πράγμα, θα το γούσταρα την πέφτει αυτό το πράγμα. Το Ουάρντα, φίλε, από τον ΠΑΟΚ του δόθηκαν όχι μία, όχι δύο, τρεις ευκαιρίες εγώ για μένα, προσωπικά. Αλλά το παιδί έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Έχει θέμα. Δηλαδή στη συμπεριφορά του είναι αντιεπαγγελματίας. Και εγώ το θέλω, το γουστάρω, είναι παιχτάρα. Αλλά δημιουργεί πρόβλημα, ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να κάτσει τρεις μήνες μια χαρά, όλα καλά. Και στο τέταρτο να σε κάνει να πούμε ανάστα ο κύριος στην ομάδα. Okay. Δεν είναι, δηλαδή έχεις τα προβλήματά σου, δεν μπορείς να έχεις και τέτοια θέματα. Το θυμάσαι το Τσιμπούρ πριν έρθει στον Ολυμπιακό, στον Πανιόνιο. Τι ήταν κι αυτός. Έτσι σχέδιο ήταν και αυτός. Τον Ολυμπιακό προφανώς δεν ξέρω τι κάνανε. Δηλαδή πάντα υπάρχει τρόπος. Του λες στο συμβόλαιό σου, κοίταξε να δεις. Με αυτά τα τόσα παιχνίδια, τόσες συμμετοχές, τόσα λεφτά. Του τάπανε, ρε, έτσι, έτσι. Του τάπανε, ρε Γιάννη, δεν χαμπαριάζει αυτός τώρα. Αυτός άμα δει Μίδη, Στρίδη, Φίδη, τρελαίνεται. Τον πιάνει τρέλα. Οκ. Okay. Θέλω να πάρω το ρίσκο και θα τον ήθελα πολύ, ρε φίλε. Να σε καλά. Και εγώ το γουστάρω, να ξέρεις. Να σε καλά. Πάντως, αν το θέλεις, ελεύθερος είναι. Μπορείς να τον πάρεις. Και εγώ το γουστάρω, τον τρελό. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, πρώτο τελευταίο, καλησπέρα. Έλα, γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Κατάλαβες, άκου ποιος είμαι. Γνωστή φωνή, αλλά τώρα είμαι λίγο, για πες. Αφού δεν είπες ο Χρήστος, έλα ο Τάσος ΠΑΟΚτσής. Έλα, μοιάζει φωνή σου. Γεια σου, Τασούλη. Μοιάζει, έλα ρε Τάσο. Αλλά πήρε ο Χρήστος πιο μπροστά και δεν με μπέρδεψες, Καλά, όχι, είτε. Όχι εκείνος ο Χρήστος. Ο Χρήστος Αργιανός από Σέρες που βγαίνει. Μοιάζει η φωνή σου. Έχει και Χρήστο Αργιανό και Χρήστο Παοξή και Χρήστο Γκλόρι. Ο Χρήστος, όχι. Ο Γκλόρι, καμία σχέση φωνή σου. Όλο με τον Χρήστο Αργιανό από Σέρες. Πάμε. Καλώς. Ξεκινάμε πρώτα, παιδιά, μισό λεπτό με τον Άρη. Όχι παιχτικά. Ό,τι θέλεις. Πάντα με τους εργαζόμενους. Αλλά όσο δουλέψανε, όχι από εκεί και πέρα. Αυτό είναι το σωστό, ναι. Όπως και οι προπονητές, αυτό το έκανε μόνο ο Άγγελος και ο Παράσχος. Μόνο τα δουλεύμενα. Ούτε ψάχνα από εκεί και πέρα. Όχι στη Λιδόνη και κάτι άλλο που ό,τι λέει το συμβόλαιο και πάει λέγοντας και κάποτε Φερέιρα στην Ελλάδα. Ο Δόνης, ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σωστός. Ο Δόνης αυτά που του υπεδικάστηκαν. Γιατί τότε θυμάμαι και εμείς κοροϊδεύαμε και κάναμε έτσι. Να είμαι σωστός. Ένα λεπτό. Είναι και αυτά που δεν δούλεψε, θέλει, πήρε ο Δόνης. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω που επιπλέον μετά πήρε και 800.000 βάση νόμου. Λέω, καλά, άσε το. Αλλά, ναι, δε, ότι δεν ήταν το ότι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Πάμε, εντάξει, τέλος πάντων, πάμε. Ναι, ωραία, το βγάζουμε αυτό. Πάμε τον εργαζόμενο, γιατί έχω γνωστούς και φίλους που την πάτησαν. Τέλος πάντων, τώρα και τα παιχνίδια. Μόνο και το πάω να πω, αφού δεν υπάρχει χρόνος, παιδιά. Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας της δεκαετίας. Δεν πιστεύω να μην συμφωνεί κάποιος. Συμφωνώ με 100%. Πάρα πολύ κακός. Απλώς ο Ολυμπιακός έδειξε κάτι. Το Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός, δηλαδή ο περσινός ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό δεν κέρδισε για πλάκα. Πάντα τώρα μιλάμε με το άνω όμως. Τα παθητικά μας ήταν κακοί.
Δεν πιστεύω να υπάρχει Ολυμπιακός ή Φίλανδος κάποιος που να πει ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Χαιρετώ, να είστε έτσι, καλά. Να είσαι καλά, για σε καλά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν το ρώτησα αν και πάω ξέρεις για το δεύτερη θέση. Αύριο. Αύριο, δεν πειράζει. Καλησπέρα. Τελευταίος φίλος. Καλησπέρα. Για χαρά. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Εσύ ο τελευταίος. Πασχάλης. Όχι, ποιος Πασχάλης, ποιο Πασχάλης. Ποιος είναι. Σπύρος στην Βέρεια, πάω ξύς. Και, σου, και σένα μοιάζει φωνή με του Πασχάλη από Άσο το Άργος. Δεν μοιάζει ο Ζάχος, τι πράγμα είσαι εσύ. Να το ρώτα και τον Τάσο, αφού μοιάζει. Και οι δύο, και το δυο οι φωνές. Ίδια είναι, σαν, είναι σαν να είστε πιωμένοι από τσίπουρο. Ναι. Μας έκανε, μας στεναχώρησε ναι, κιόλας. Εμένα μ' αρέσουν αυτές οι φωνές. Μας στεναχώρησε κιόλας την Παρασκευή ο Πασχάλης. Εντάξει, εντάξει, τον πήρα τα ζουμιά με αυτό που ναι. Έγινε λογικό. Εν τω μεταξύ, τέσπα. Όχι, όχι, όχι. Ο Παοξής είναι με αριανού κόρη και γυναίκα. Τον τρελάνα τον άνθρωπο. Και δεν τους δέρνει κάθε μέρα, τι κάνει. Όχι, ρε φίλε, τις γυναίκες μόνο με λουλούδι. Αυτοί τον δέρνουν. Αυτές και οι δύο τον δέρνουν. Πάμε. Λοιπόν, Τάσο. Έλα Σπύρο. Σπύρο είπαμε, έτσι. Ναι, ναι. Άκουσες τη δηλώση του Μιχάη, του παιδιού. Ναι, είπε ότι χάσαμε το κράμα. Ότι... Τι είπε, ναι. Το ότι DNA το μας, κράμα, τι είπε. Ναι, είπε ναι. Ότι άλλα κάνουμε στην προπόνηση και στο γήπεδο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά που κάνουμε στην προπόνηση. Τι σημαίνει ότι φταίει ο προπονητής αυτό. Εγώ είδα τους παίκτες, Τάσο, περπατούσαν μες στο κήπεδο. Κανένας δεν έτρεχε. Ναι, σωστό αυτό. Ερώτηση όμως. Γιατί να έχουμε αιμονές, ας πούμε, σε Ελκαντουρί Μπίσεσβαρ, δεν προσέφερα τίποτα όλη τη χρονιά. Και να μην, βάζουμε, να μην δίνουμε ευκαιρία και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που είναι στο δυναμικό, στη φαρέτρα του προπονητή. Τάσο, και δεν τους είδαμε καθόλου, ρε φίλε, δηλαδή. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Στόχ είναι τυχαίος παίκτης. Εθνική Τσεχίας, Εθνική Τσεχίας έχει παίξει και πέρσι έβγαλε μάτια το παλικάρι. Γιατί, ναι, γιατί αυτός ο παίκτης δεν φίλε να μην παίξει και να παίζει ας πούμε ο Ελκαντουρί. Γιατί να παίζει ο Κάκης στο Μπίσεσβαρ που μας έχει σπάσει τα νεύρα με όλη την αγωνιστική του ανυπαρξία όλη τη χρονιά και να μην παίξει ο Δημητράκης στο Πέλκας σε αυτό το μάτς. Μόνο σε αυτό έχω ένα παράπονο από τον προπονητή. Που δεν έβαλε, ξεκίνησε με τον Πέρκα και ξεκίνησε με τον Μπίσεσβα. Σε αυτό ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά κατά τα άλλα... Κλείσε με αυτό στα Σπύρο. Κατά τα άλλα, δηλαδή, εγώ τους είδα περπατούσαν μες στο γήπεδο. Οι άλλοι τρέχανε και όλος ο ΠΑΟΚ περπατούσε μες στο γήπεδο. Δηλαδή τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν μία... να φτάσουν στην αιστεία του Ολυμπιακού. Με τίποτα. Από ό,τι είδε Σπύρο μου, τελική δεν μπορούσαν να κάνουν. Τελική, ναι. Σπύρο, δεύτερη. Δηλαδή, και μετά αγανακτήσανε και κάνανε από πίσω μεγάλες άντρες, 40 άντρες. Σπύρο, θα κλείσουμε με μονολεκτική απάντηση. Δεύτερη θέση ή κύπελο. Και εγώ και τα δύο τα καλά, θέλω, εντάξει. Αλλά πιο πολύ να πάρω τη δεύτερη θέση για να πάρω τη Champions League. Ωραία. 3-3. 3-3. Πήραμε 3, ρε παιδί μου. Εντάξει. Εντάξει. Η άποψή σου δεν σημαίνει. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημοσκόπηση κάνουμε. Και αύριο, Σπύρο. Δημοσκόπηση κάνουμε. 3-3 και ένα ξέχασα. Μέσα στη Βέρεια είσαι. Τον έκλεισα, έτσι έφυγε διάβαστο. Μας φύγει κανένα δάκινο. Είναι όταν το καλοκαίρι κάνει και ράση. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε ότι μία από τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εδώ στην εκπομπή έναν εξαιρετικό επιστήμονα. Το φίλο μου τον Πέτρο το Θάνο είναι ανδρολόγος ουρολόγος για να δώσει πάρα πολλές απαντήσεις και να κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση σε όλους τους φίλους ακροατές μας που ενδεχομένως να έχουν κάποια θέματα με ουρολογικά ή ανδρολογικά προβλήματα. Θα τον έχουμε το φίλο μας τον Πέτρο το Θάνο εδώ στο στούντιο ή τηλεφωνικά, γιατί είναι πολύ δύσκολα να βρει ελεύθερο χρόνο. Δύσκολα στο στούντιο το βλέπω ο γιατρός. Ο κύριος Πέτρος Θάνος. Λίγο δύσκολα. Οπότε θα κάνουμε έτσι τουλάχιστον μία ώρα μία διαφορετική εκπομπή. Γύρω στη μέση της εβδομάδας. Της άλλης εβδομάδας. Λογικά αν όλα πάει καλά θα συνοηθώ εγώ με τον κύριο Πέτρο Θάνο και θα το κανονίσουμε να γίνει. Λοιπόν,
εντελώς ενδεικτικά το αναφέραμε. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και τα ορολογικά και τα ανδρολογικά προβλήματα δεν το συζητάμε. Είναι πάρα 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 πολλά. Και λοιπόν, όχι σε μεγάλες ηλικίες, και σε μικρές ηλικίες. Άσε, δεν μην το συζητάς, είπαμε. Θα είναι καλή εκπομπή αυτή, έτσι. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Απολαμβάνετε καθημερινά κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητος. Ανδρέα Παπαδρέου 113 η διεύθυνση από το στέκι του Κωστή στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για delivery 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-620-727. Τηλεφωνείτε και τώρα για τους μερακλείδες που σας έχει κόψει η λόρδα στο στέκι του Κωστή για να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω όμως και το μήνυμα του Ανδρέα, το θεωρώ σημαντικό. Θα κλείσουμε με τον αγαπητό κύριο Γιάννη Αμανατίδη, που έχει τη Mazda Αμανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mastera του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι, επειδή ρωτούσα και τους φίλους του ΠΑΟΚ δεύτερη θέση ή Κύπελο, είναι, μου στέλνει την τέτοια που συμφωνώ απόλυτα την απάντηση ο Ανδρέας, που λέει: αν ήμουν ΠΑΟΚΣΙΣ, και εγώ το ίδιο λέω, θα επέλεγα το κύπελο. Ως οπαδός θα ήθελα τον τίτλο παρά τα λεφτά του Champions League. Ειδικά αν είχα κάποιο μεγάλο μέτοχο με λεφτά, θα ήθελα το κύπελο για να μου κάνει την ομάδα, λέει, για να πάει όσο πιο μακριά στο Europa League. Και έχοντας στο μυαλό, λέει, τη Σεβίλη να το κατακτήσει κιόλας. Ανδρέα. Ναι. Θα πει, πες και εγώ θα πω και θα κλείσουμε, έτσι. Σαν οπαδός έχω δει 3 συνεχόμενα κύπελα τα τελευταία 3 χρόνια, μπορεί να δω και 4, και έχω δει 7 κύπελα από τον ΠΑΟΚ. Σαν οπαδός. Σαν οπαδός όμως επίσης δεν έχω δει την ομάδα μου να παίζει στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, στο μεγαλύτερο θεσμό της Ευρώπης, εκεί που μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια. Πάρει το πρωτάθλημα. Μπαίνει στις μεγάλες ομάδες. Πάρει το πρωτάθλημα. Στους ομίλους του Champions League. Γι' αυτό εγώ η δική μου προτίμηση ήταν η δεύτερη θέση που μπορώ να διεκδικήσω με ελάχιστες, λιγοστές πιθανότητες. Αλλά μπορώ την είσοδό μου στους ομίλους του Champions League. Γιατί κύπελα είδα 3 συνεχόμενα, είδα 7. Okay, να δω και Champions League, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Ωραία. Εμένα επαναλαμβάνω, η άποψή μου είναι, γιατί όταν το λέω για τον πρόεδρο του Άρη, τον κύριο Καρυπίδη, ότι ο στόχος είναι να μπει στους ομίλους του UEFA, αυτός είναι ο στόχος. Όχι ότι δεν το θέλω εγώ, αλλά είναι στόχος του πρόεδρου πρώτα για να μαζέψει χρήματα. Εγώ είμαι οπαδός και συμφωνώ απόλυτα με τέτοιο. Εγώ θέλω τίτλους. Τα χρήματα, βέβαια, θέλω η ομάδα μου να έχει οικονομική υγεία, έτσι, αλλά τα χρήματα είναι περισσότερο στόχος του μεγαλομετόχου και όχι δικός μου. Εγώ είμαι οπαδός, θέλω τίτλους. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εμείς αύριο, πρώτα Θεός, εδώ με τον Τάσο στις 9 η ώρα ξανά για την επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Από μένα και τον Τάσο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.